Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από τώρα και μέχρι τις 12 και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Ο Λουτσέσκου ο Τζούνιορ ποιος είναι ρε Πάγκο? Ποιος είναι Λουτσέσκου Τζούνιορ? Ο γιος. Ναι, λέει Λουτσέσκου GR δίπλα. Λογικά ο Ρασβάν. Α, Ρασβάν, εντάξει. Γιάννο Μιρτσέα ο Σίνιορ. Ναι, εκτός άμα έχει κανένα παιδί, ξέρεις, γιατί ήταν εκεί χρόνια στην Ουκρανία και τα λοιπά ο Μιρτσέα. Παρουσιάσει το Ρασβάν, έχει άλλα 35 αδέρφια. Έπεσε θέμα στις Πανελληνίες. Όχι, για τον Λουτσέσκου Τζούνιορ. Βλέπω εδώ το πρωτοσέλιδο. Γιατί μερικά πράγματα, μερικά από τα θέματα, πώς να σου πω, τον Πανελληνίο, βγάλουμε από την επικαιρότητα. Έπεσε και για τον Λουτσέσκου. Α, όχι, γιατί σου ήρθε αυτό? Γιατί έχει πρωτοσέλιδο Corriere dello Sport το Λουτσέσκου. Corriere, ξέρεις ποιος είναι? Ο Corriere. Ναι, Ρουφιάνος. Ναι, Ρουφιάνε, έτσι λέγεται η εφημερίδα. Ιταλή Ρουφιάνη δημοσιογράφη. Ο Ρουφιάνος στο Sport. Α, μπράβο. Εφημεριδάρα. Δεν θα ήταν εφημεριδάρα. Δηλαδή έχει εφημερίδα τώρα ο Χίος στο Μακελιό. Ο Χίος. Ναι. Α, ο Χίος, ναι. Πάει τάπα. Όχι πάτο, τάπα. Πάει καλά δηλαδή. 10 χρόνια, να μιλάμε λίγο να μας καταλαβαίνουμε. 10 χρόνια χωρίς κρατικές διαφημίσεις. Όχι, διαφημίσεις. Καλά το κάνεις. Ναι. Τι αντέχει, ναι, ναι, απλά για να μας καταλαβαίνουν να μιλάμε, ναι, ελληνικά. Πάει τάπα. Τάπα, ναι. Δηλαδή εσείς που ακούτε τώρα εκεί έξω και λέει εδώ ο Μπαμπινιώτης των φτωχών, πάει τάπα. Ναι. Το καταλάβατε ότι εύκολα πάει κάτι καλά. Καλά. Εγώ όταν μου λες πάει τάπα, δηλαδή πώς κάθεται το λάστιχο, τάπα. Όχι. Δηλαδή πάει πολύ αργά, σαν να έχω πάθει λάστιχο. Είναι, ναι, σαν να πατάς τον γκάζι και να πώς μην έχει παραπάνω, ρε παιδί μου. Τι? Πατάς τάπα τον γκάζι. Τάπα. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να ισχύει άλλο. Πατάς τάπα. Ναι, ναι. Πατάω τάπα, δηλαδή συνέχεια πάω καλά. Τρέχω. Ουρλιάζοντας. Ναι. Ναι. Και έχει τώρα το πάει, πάει τάπα, σέλιδο ο... τώρα Κάλιαρε εκεί. Corriere della Sport. Καλά το λέω. Corriere, ναι. Ναι, και τον έχει φωτογραφία και λέει Κάλιαρε Λουτσέσκου GR Junior. GR. Όχι GR, πώς το λέγατε. Junior. GR. GR, όχι. JR, αλλά ο JR ήταν και κάτι άλλο, τα μπερδέψαμε πολύ τώρα. Ο JR, ποιος ήταν ο JR? Κένεντι. Τώρα μου ήρθε. Όχι, ρε, ποιος ήταν ο JFK. Όχι, αυτό είναι αεροδρόμιο. Αυτό δεν είναι. Όχι, JFK. Όχι, αυτό είναι. Και το άλλο είναι τα κοτόπουλα. Τρώγονται. Ρε, είχε ένα καταπληκτικό, τώρα θα με ψέξει ο καλός. Τι θα σε κάνω? Θα με ψέξει ο Καζαμπάκας, θα με ξεφωνήσει. Δεν ξέρει τι σημαίνει ψέξει. Ή ψεκάς. Ναι, μπράβο. Αλλά θα με ψέξει γιατί. Ψάχνει τον Τετόλ. Είχε ένα καταπληκτικό τραγούδι ο Πανούσης, ναι, ο οποίος ακριβώς είχε πάρει όλα τα, πώς λέγονται αυτά με τα γράμματα, τα αρτικόλυτα, λέγονται, ναι, πώς μπράβο, λέγονται, ναι, που έχουμε τις... Και είχε κάνει όλο το τραγούδι, από την αρχή μέχρι το τέλος, με το άρχισα να έλεγε «Ελτάτη πάπης από σε» και όλα αυτά, «Εδά και κουκου», καταπληκτικό, Τζιμάκος. Τζιμάκος. Και λέω θα με φωνάζει ο Καζαμπάκας γιατί... Που σου κρατάει είναι... μανιάτικο ότι όταν πέθανε δεν κάνατε αφιέρωμα. Αλλά εγώ δεν ήμουν ασυγκίνητη. Δεν κάναμε και... Δεν κάναμε αναφορά, όχι... Τότε ήμουν μπάνερ. Δεν κάναμε αναφορά και όπως λέει στην επικοινωνία ούτε λέξη. Ούτε λέξη. Ούτε ένα ευχαριστώ. Δεν κάναμε ούτε αναφορά, είναι, αυτό είναι λάθος, το παραδέχομαι αυτό. Αν πάση περιπτώσει... Έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Αν μπορείς να το ακούσουμε αυτό, είναι πάρα πολύ. Με Πανούση, 1000% θα το βάλει και μουσικό χαλί. Όλη μέρα θα αυτό το θα θεωρώ παίζει. Πολύ εμπνευσμένο. Δηλαδή σε μια Ελλάδα που έρχεται κάποιος, σου λέει, είμαι, λέει, ο πρόεδρος του Κουκουέδου Δουφού. Δηλαδή κάτι πρέπει να είναι αυτό. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από τέτοια πράγματα που δεν ξέρεις τι σημαίνουν. Αλλά είναι κάτι που. Τέλος πάντων. Ο Τζούνιορ, λογικό είναι στην Ιταλία τον λένε Τζούνιορ. Γιατί ο μπαμπάς επειδή δούλεψε εκεί. Άφησε παρακατηθήκη. Και επειδή ο μπαμπάς δεν έχει πει, έχει πει σταματάω την προπονητική. Ο μπαμπάς του όχι, είχε πει τελευταία φορά θέλω να γίνω βοηθός στη γη μου. Πού είναι μια εξέλιξη? Είναι και μια εξέλιξη, ναι. Στο μεγάλο Ρασβάν. Πάω και τα λοιπά. Άρα λογικά Corriere dello Sport γράφει αυτό για Junior. Ναι, όχι, βέβαια δεν είναι Junior. Έβγαλε φρονιμίδι τώρα. 55 χρονών είναι να πει. Και ο μεγάλος από εμάς. Αλλά μικροδείχνει, κρατιέται καλά. Μικροδείχνει, ρε Σιγιάννη, γιατί μικροδείχνει για ένα και μόνο λόγο. Για ποιο? Ότι η γυναίκα δεν μένει μαζί του. Όχι, δεν μένει μόνιμα στο Βουκουρέστι για να μεγαλώνει τα εγγόνια. Κοίτα, η λογική θα έλεγε. Γιατί εμείς, ρε φίλε, τώρα αν μαζί στους δύο μοιάζουμε για 52. Μαζί και οι δύο. Όχι, μοιάζουμε για 52. Όχι, ο καθένας ναι, δηλαδή 52. Τώρα σε βλέπω στον δρόμο, σε κάνουν 52. Όχι, γιατί?
Όχι, όχι. Έκανε... 62 εγώ λέει, 44 ο Γιάννης. Με μέσο όρο πάλι 52 είμαστε. Πάλι 52 είμαστε. Εντάξει, δε... Εσύ πόσο 44... δείχνει δε καταμπάκ απέναντι, για πες λίγο. 59. Το πρωί δείχνει καμιά 84. Ναι, ναι. Όσο περνάει η ώρα. Και όσο είναι εντυπωσιάζει η εκπομπή μας, ναι. Ανανεώνεται. Απλώς λέω το εξής για τον Λουτσέσκο. Άμα δεις τη φωτογραφία του Λουτσέσκο όταν, τον, ναι. όταν πήγε στην Ξάνθη. Ναι. Πότε τον είχε πάρει εκεί. Έχει καμιά 10 χρόνια που πήγε στην Ξάνθη. Ξέρω εγώ πριν πόσα χρόνια πήγε στην Ξάνθη. Έχει, ναι, δεκαετία. Ας πούμε 10 χρόνια για την οικονομία της συζήτησης. Αν δεις τη φωτογραφία εκείνη και δεις τώρα 10 χρόνια μετά, ναι. ο Λουτσέσκου δεν είναι γυρασμένος. Εντάξει, και εγώ να Όχι, να το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Δες για παράδειγμα τον Κλοπ, ναι. που δεν είναι 10 χρόνια στη Λίβερπουλ. Πόσο ήταν, 7, 9, 15, 9. 9. Α, 10 είναι, εντάξει. Ναι. Ο Κλοπ όταν πήγε στη Λίβερπουλ σε σχέση με τον Κλοπ που τώρα φεύγει, ναι. είναι σαν να έχει φύγει ο παππούς του. Καταρχήν, φίλε, συγκεκρίνει εδώ δεν έχει άσπρη... πράγματα. Πας στο Λίβερπουλ και στα 9 χρόνια βλέπεις τα 8,5 βροχές. Γιατί εδώ δεν εδώ, έχει παραθαλάσσια είναι και τα δύο. Βροχές βλέπεις. Εκεί έχει θάλασσα ή ποτάμι. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν κάνω αυτό το λάθος. Το υγρό στοιχείο τι είναι. Το υγρό στοιχείο και είναι η μπύρα. Αυτό που κατεβαίνει από πάνω μπράβο, είναι μπύρα. Μπύρα, μπύρα, ναι. Έχει πυροκαταράκτες, καλά δεν πειρά. Ναι. Δηλαδή μείνε τώρα για παράδειγμα 9 χρόνια στα Γιάννενα που ναι. τα αγαπώ. Ναι. Αλλά μην 9 χρόνια στα Γιάννενα. Η υγρασία σε γερνάει, δηλαδή και σε κάνει 9... να βγάζει άσπρε τρίχε. Τι είναι αυτά, αμορτήσει ή. Άλλο λέω, ρε φίλε. Τα Γιάννενα είναι μέσα σε μία από τι πρώτε ευρωπαϊκέ πόλει με το μεγαλύτερο ποσοστό κατάθλιψη. Τι σημασία έχει αυτό που συζητάμε τώρα, σημα... ό,τι ξέρουμε για μια πόλη το λέμε. Εγώ σου λέω άλλο γιατί δεν. Θέλω να σου γιατί πω, δεν, γιατί δεν φαίνεται γερασμένο ο Λουτσέσκου. Αυτό ενώ θέλω ο Πάγκο σου... εδώ, ναι, ο συνάδελφο. Εδώ ο Πάγκο, α πούμε, του Πάουκ είναι γεμάτο πίεση. Δεν είναι δηλαδή ότι μαδά ο Μαργαρίτα. Άλλο θέλω να σου πω. Να το πω να το τελειώνουμε. Πάω στο Λίβερπουλ λοιπόν. Λίβερπουλ είναι η πόλη. Το Λίβερπουλ. Ποια πόλη θες να πεις. Του Λίβερπουλ. Ναι, του Λίβερπουλ. Λίβερπουλ. Εδώ και χρόνια. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και λέει ο Κλοπ τελείωσε η προπόνηση. Ναι. Ωραία. Τελείωσα και με αυτό. Έχω 4 ώρες μπροστά μου. Και μπαίνει ο Κλοπ μέσα στη βιλάρα του. Όπου έχει μια τεράστια τζαμαρία εκείνο κήπος. Αλλά πρέπει να είναι μέσα από την τζαμαρία γιατί έξω βρέχει και κάνει κρύο. Στα 8,5 χρόνια, από τα 9 χρόνια στα 8,5 χρόνια αυτό συναντά. Ναι. Εδώ ρασβάν μέσα στον ήλιο. Μέσα στις γαρίδες. Παίρνει... στα καλαμαράκια και τα γεμίζει λοιπά. Βιταμίνη... Δεν είναι διαφορετική ζωή στην Ελλάδα. Εντάξει, διαφορετική. Παίζει ρόλο και αυτό. Καλά, για το εγώ να έτσι ήμουν ρε φίλε, δεν ήμουν μπουμπούκι πριν να ξανακάνω εκπομπές μαζί σας. Αφού τον φωνάζανε μπουμπούκι και γυρνούσες. Πριν κάνω εκπομπές ξανά μαζί σας μπουμπούκι δεν ήμουν. Τώρα 10-12 ξέρω ότι έχω να αντιμετωπίσω δύο θηρία. Ένα γατάκι και απέναντι ένα ναρκουδιάρι. Να το! Άκου πόσα αρχικά. Άστο να τα ακούσουμε. Ευχαριστώ. Πάμε ξανά. Είναι, αυτή είναι η Ελλάδα, φίλε. Όλα σε όλα αυτά, βάλτε τα όσοι, ό,τι ακούσατε. Είναι υπάρχει. Όλα αυτά είναι πραγματικοί φορείς, οργανισμοί. Τα πάντα. Βάλτε τώρα σε αυτούς, όχι επί ένα, πόσες καρέκλες, πόσα διοικητικά συμβούλια, πόσοι επίτροποι. Βάλτε από αυτά που ακούσατε καμιά. Επί 5-10, συγγενείς, φίλοι, ο γνωστός, ξέρω κάποιον που θα αυτά. Και είναι το. Η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα. Αυτό εδώ. Αυτό είναι. Για μένα από τα πιο εμπνευσμένα τραγούδια. Δηλαδή λέμε για στιχουργούς. Ναι. Λέμε ας πούμε για Αγκάτσου. Εντάξει. Λέμε για. Μπαγκανά. Λέμε για Λευτέρη Παπαδόπουλο. Λέμε για ναι. ό,τι θες. Εδώ πέρα όμως. Εδώ δεν. Είναι κάτι άλλο. Μια κατηγορία μόνο του αυτό. Εγώ πάντως θα ήθελα και να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή να το τραγουδάει. Ναι, ρε, να είναι καλά εκεί που είναι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεταθάνατος. Τι να κάνουμε. Μπράβο, καλά. Τι πρόβλημα. Μεταθάνατο, ναι, και ανάπαυση σιχούλα. Να είναι καλά εκεί που μπράβο, σε, σε πειράζει που λέω αυτό το πράγμα. Έχει μια αίσθηση, ακούγεται. Δεν ακούγεται. Βέβαια, ακούγεται να το πει. Να τη μεταφέρουμε την αίσθηση στον Άσε. Έχει αίσθηση αυτό που πει ο Γιώργος. Ναι. Λέω τώρα ναι. απλά. Φαντάζομαι να του έλεγε δικό σα. Και από κάτω θα κάναν όλοι. Α, τι δικό μα, ρε φίλε. Εσύ είναι γνωστό, άμα το ακούσει μια-δυο φορές. Άμα το ακούσει μια-δυο φορές, εντυπώνεται. Εγώ γιατί το τραγούδι απ' έξω χωρίς να κάνω λάθος. Γιατί είσαι παράξενος. Εσύ αλήθεια εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στον Άκη Μάτζιο. Όπα λίγο, περίμενε. Πριν πας λίγο στον Άκη Μάτζιο. Θα πάμε. Γιατί μου είπες για το Corriere dello Sport, τι γράφει μου. Α, ότι είναι στο κάδρο της Κάλιαρη. Αυτό. Ναι, το έχει σαν πρωτοσέλιδο, έτσι, αυτό θέλω να σου πω. Το σημερινό. Κοριέρ παρεπιπτόντως επειδή αναρωτήθηκε η εκπομπή κάποια στιγμή. Εσύ, εμείς όχι. Η εκπομπή. Το 1 τρίτο της εκπομπής. Είστε Έλλας και Έλλας δυο γελί. Ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή έκανα μια πρόχειρη πρόσθεση. Ναι. Έλλας και Έλλας. Ο Διτσιράβης είναι μια χαρά. Είναι στο Πού είναι.
πρέπει να έχει ημιυπόγειο. Τηλεδιάσκεψη. Βιντεοκλήση. Ναι, ξέρεις, όταν ο DJ είναι στο production, όλο στοιχείο είναι κλειστά τα φώτα. Από την καρέκλα, αν και πανύψηλο το παλικάρι, δεν φαίνεται κάτι. Και πρέπει να έχει ραδιενέργεια φοβερή από τα τέσσερα κινητά που εκπέμπουν. Κοριέρ είναι ο αγγελιοφόρος, επειδή ρωτήσατε. Δηλαδή αυτό που τρέχει, α το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό. Κοριέρα de la Sera, ναι. Και μετά παίζουν οι Ιταλοί με όλα. De la Sera, de lo Sport, de la Matina, de la Mañana, ξέρω. Μας βρίσκεται λοιπόν στο Facebook εκεί που ο Ιωάννης Πάγκος, όλε, έχει ποστάρει αρχικά μια φωτογραφία του Πάμπλο Γκαρσία με το κασκόλ του Ατρομήτου. Ναι. Ναι, γιατί. Πρέπει να τσιμπήσανε 150-170 χιλιάδες παραπάνω από αυτά που έπαιρνα με τον Πασεράκη. Σαν team. Το team. Ναι. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ κάπου. Πού το διάβασα, νομίζω Sport 24, έλεγε 350 χιλιάδες όλο το team. Ναι. Και βέβαια μετά έχει πολλά μπόνους. Ναι, 350. Και είναι λογικό. Γιατί ο Ατρόμητος, θυμίζω, ο Ατρόμητος λείπει από τα play-off, λείπει από την πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος, δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Άρα. Και βάζει πίεση είσοδος... πλέον τώρα στον Άρη. Στον Άρη, γιατί εξάδα λέμε. Όχι, βάζει πίεση πλέον στον Άρη από τη στιγμή που το επόμενο πρωτάθλημα θα βγάλει 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά του κύπελα. 4. 5. Άντε πάλι. Μην το μπερδεύεις, και εγώ έπαθα κοκομπλόκο. Βγαίνει... Τώρα το Σεπτέμβριο που αρχίζει το μα... Τώρα 17 Αυγούστου που αρχίζει μπάλα. Ναι. Αυτό το πρωτάθλημα που αρχίζει τώρα η μπάλα, πόσες ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη? 5. 5. Καινούργιο. 2 Champions League. Μέχρι να φύγουμε διακοπές θα βγάζουμε το μισό... ναι. τη μισή βαθμολογία. Αφού κατακτήσαμε 15η θέση. Για το μεθεπόμενο. Μεθεπόμενες διοργανώσεις, ρε Γιάννη. Το επόμενο είναι αυτό που ξεκινάει. Μάλιστα. Το μεθεπόμενο είναι το άλλο. Μην τρελαίνεσαι. Βγάζουμε 2 ομάδες στο Champions League. 5 ομάδες σύνολο Ευρώπη. Δηλαδή δεν θα βγάλουμε ποτέ 4. Τώρα βγάλαμε 4. 4 τελειώσαμε. Μάλιστα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Παλεύουν 5 ομάδες για 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Τέλειωστο. Μάλιστα. Τέλειωστο. Ωραία, άρα γι' αυτό λες βάζει. Βάζει πίεση ο Ατρόμητος στον Άρη. Να το πούμε τώρα, ας πούμε, που είναι. Όχι, λέω για Παύλο Γκαρσία, ρε φίλε. Και από κάτω ο να ο Παύλο Γκαρσία τι θα κάνει. Άμα δεν έχει φαγητό, όταν μπει στη... άμα δεν έχει υλικά όταν μπει στην κουσίνα, να κάνει τι. Πες ότι είναι ο μάγος. Από κάτω υπάρχει ο Άκης Μάντζιος. Παραμένει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πήγα με την Aegean που έχει απευθείας πτήση η Aegean. Πού πήγες? Στη Λάρνακα. Λάρνακα έχει βέβαια. Έχει απευθείας πτήση. Στην Κύπρο. Ναι, και είδα εκεί πάρα πολλά κανάλια μαζεμένα τηλεοπτικά. Περιμέναν εμένα. Να σένα. Περιμένω τον Άκη Μάτζιο. Τον Άκη Μάτζιο. Ναι. Σιγά σιγά. Γιατί άκουσαν Κυριάκο Θωμαίδη. Α, δεν θέλω τώρα. Να λέει ρε παιδί μου. Αυτά δεν θέλω τώρα. Αυτά γιατί τα κάνει. Όχι, εγώ κριτική κάνω. Ο μισό λεπτό. Σε ποιον λέει... Έχει ένα μια πληροφορία. Συγγνώμη, ρε Γιώργο. Καθένα λέει έχει μια πληροφορία. Περίμενε, ρε φίλε. Βγαίνει λέει την πληροφορία. Περίμενε λίγο. Μισό λεπτό. Γιατί τώρα έχω αρχίσει και φορτώνω. Εγώ θέλω να πω. Δηλαδή εμεί ό,τι λέμε είναι σωστό. Όχι, απλά θέλω να πω το εξή. Μπορώ να το πω. Δεν κατάλαβα τώρα. Ειλικρινά φορτώνω τώρα. Όχι, φορτώνω και θα την ακούσει κι εσύ. Θα την ακούσει κι εσύ. Για παίζα, Γιώργο. Υπάρχει ένα ρητό του Θωμαίδη που λέει ότι εγώ φταίω που τα λέω ή αυτοί που τα κάνω. Σωστά, δεν είναι αυτό? Σωστά. Εγώ λέω, εγώ φταίω που το λέω ή αυτός που το είπε. Σωστά, δεν λέω, κύριε Καζαμπάκα. Θέλω να πω δηλαδή. Αλλά αυτό είναι εμπάθεια τώρα. Όχι, δεν είναι καθόλου εμπάθεια. Καλά, ένα, βγήκε ο άνθρωπος. Θα μου επιτρέψει. Ωραία, συνέχισε την εκπομπή. Γιατί συνέχισε να ακούσει κάτι τέτοιο? Όχι, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Ναι, δεν με αφήνω να ολοκληρώσω. Ναι, ακούστηκε λοιπόν στον αέρα τη πόλη ω πληροφορία ότι ο Κυριάκο Θωμαίδη είπε τέλο ο Μάντζιο και οδεύει στη Λάρνακα. Ναι. Και παίρνω εγώ το αεροπλάνο απευθεία πτήση για την Aegean που έχει από του 20 προορισμού εξωτερικού στη Λάρνακα και βλέπω 15 κανάλια. Ωραία. Γιατί τα 15 αυτά κανάλια είχαν ακούσει τον Κυριάκο να λέει ότι πάει Κύπρο ο Μάντζιο. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Και δεν είναι εμπάθεια. Γιατί ήταν την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, ο Στράτζαλης και ο Βλαχόπλος είχαν το ρεπορτάζ ότι μένει ο Μάντζιος. Με συγχωρείς πολύ, καταγραφή γεγονότων κάνω. Καταγραφή γεγονότων. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σε ενοχλεί. Από όλα αυτά αυτό το πράγμα κρατάω... δεν πρέπει να σε ενοχλεί. Είχαμε δύο ρεπόρτερ του Άρη που λένε ότι ο Μάντζιος μένει. Ο Κυριάκος είπε ότι ο Μάντζιος, τέλος ο Μάντζιος και μάλιστα οδεύει προς την Κύπρο. Τι κάνω, να μην το πω. Από αυτά που είπες, εγώ κρατάω ότι η Aegean μπορεί να σας πάει απευθείας πτήση από τη Θεσσαλονίκη και στη Λαρνακά. Είναι ένας από τους 20 μοναδικούς προορισμούς του εξωτερικού που από το αεροδρόμιο Μακεδονία, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνεις κατευθείαν εκεί, κάνεις αυτά που θέλεις να κάνεις, έρχονται όλα πιο κοντά. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε λεπτομέρειες, δείτε ταξίδια, σας οργανώστε τα ταξίδια σας και αρχίστε να λέτε το ένα μετά το άλλο, έχω πάει. Γιατί κάνει πολύ εύκολα τα πράγματα η Aegean. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, ρε Γιώργο, να κριτικάρεις κάτι κτλ. Φυσικά, κάποιος έχει μια πληροφορία, τη λέει, μετά δικαιώνεται, δεν δικαιώνεται. Εμείς κρατάμε το θετικό, ότι είχε πει κάποιος ότι θα μείνει ο Μάντζιος. Τι να κάνουμε, τώρα, ούτε, κάποιος,
Εγώ τι έχω είναι? Λοιπόν την πληροφορία ότι ο Λουτσέσκου φεύγει. Τώρα ετοιμάζει βαλίτσες. Τώρα αυτό είναι ο χάνης. Το όποιο δίκιο έχει πάει τώρα το χάνει τώρα, α πούμε. Okay, θα αρχίσει τώρα να λες ότι ο Λουτσέσκου. Εντάξει. Δεν ξαναμιλάω. Ότι εσύ ορίζει τις κουβέντες και τις συνομιλίες. Άντε, καινούριο αυτό τώρα. Όχι. Το καινούριο τώρα. Όχι, η αλήθεια είναι. Καινούριο είναι αυτό. Γιατί είσαι πολύ ευέξαπτο σε συγκεκριμένα θέματα, ενώ σε άλλα είσαι καλοδεχούμενο. Βεβαίω είμαι και ευέξαπτο. Μάλιστα, ο προπονητή οδεύει προ την Κύπρο. Φαίνεται ότι. Το γεγονός ότι ο Άρης δεν πήρε το κυπέλλο, δεν βγαίνει η Ευρώπη, είναι κάτι που μέτρησε. Από κάτι τέτοια βιώνω εκφράσεις όπως κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Όχι, υπάρχει και μια άλλη εκφράση. Εγώ όταν ο Φίλιππος, τα κλαίω ή αυτός που τα λέει. Όταν ο Φίλιππος συνάντησε τον Αθαναήλ. Ναι. Δεν θέλω να πω το άλλο με τα λάχαλα. Και γιατί... υπάρχει επίσης και ένα άλλο γιατί... το οποίο είναι ρε παιδί μου και πάλι πολύ ωραίο. Εννοείς. Εννοώ το διπλανό μου, όχι τον απέναντί μου. Εννοείς ότι εγώ κάνω κοκοκό κοκό στο θωμαϊ. Εγώ κάνω κοκοκό. Όχι, ο Καζαμπάκας είπε το πιο ωραίο. Τι. Πάλι σε βλέπω χωρίς εκπομπή. Θα σε κόψει ο Θωμαίδης δηλαδή. Γιατί ρε φίλε, είμαστε δημοκρατικό ραδιόφωνο ρε φίλε. Ο Θωμαίδης έχει πει δυσάρες και τον έχουμε αποθεώσει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, δε θυμάμαι να έχουμε αποθεώσει εδώ. Εγώ δεν θυμάμαι εγώ να έχει δώσει ειδικό, εδώ εγώ σε αυτήν την έχω... Εγώ δεν θυμάμαι να δει. Καλά λέγε, συμπλέξε το λοβεράκι, καλό πλέγεις. Έρχεται χειμώνα. Διάλειμμα. πριν πάμε. Πού να πάμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, ο Ηρακλής για περισσότερο από έναν αιώνα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά δομικών υλικών στην Ελλάδα. Παράδειγμα, το Heracles ενισχυμένο Eco Planet είναι τσιμέντο υψηλών αντοχών που είναι κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές και ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των πράσινων κατασκευών για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Και παράγεται από τον Ηρακλή με 30% λιγότερες εκπομπές άνθρακα. Επίσης, πρέπει να σου πω, Γιώργο μου, φίλες και φίλοι, ο Ηρακλής παραμένει πιστός στη δέσμευσή του για ένα σχεδιασμό που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, εκδίδει για όλα τα προϊόντα περιβαλλοντικές δηλώσεις επιδόσεων που ενισχύουν την υπόσχεσή του για ένα καθαρότερο μέλλον. Τώρα θα πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε σε παράθεση στα σπόρους Μαράκου Βασάκου, είναι εδώ ήδη παρούσα. Ναι. Και όταν επιστρέψουμε, έχει ενδιαφέρον με αφορμή αυτό που αρχίσαμε να λέμε για Μάντζιο που παραμένει για. Και αφορμή τώρα και ο Γκαρσία κτλ. Να κάνουμε μία βόλτα λίγο στο προπονητικό χάρτη που ήδη έχει αρχίσει να διαγράφεται. Στις ομάδες της Super League 1 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ναι. Έχει ενδιαφέρον για μένα το τι γίνεται. Μάλιστα. Έχουμε να ακούσουμε κάτι, μια παρέμβαση. Τι έχουμε? Παρακαλώ. Τι παρέμβαση? Κυριάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Σε ό,τι αφορά τον Άκη Μάτζιο, ο Κύβος Ερίφτη δεν θα είναι την επόμενη σεζόν. Στον Άρη. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για 3 λεπτά ακόμα, προλαβαίνουμε να μιλήσουμε γιατί σε λίγο θα πάμε σε Γιώργο Μάντζιο για να ακούσουμε. Σαν να παίρνουμε χάπι. Ναι, ρε φίλε, για να πάμε να ακούσουμε και τα jackpot ορίτζε τη Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το πήρε. Επίσης να σας πούμε ότι η ανάρτηση έχει και 3 φωτογραφίες ηθελημένα από Λονδίνο, το οποίο είναι σε mood, σε χρώματα, Champions League. Έτσι δηλαδή, όσοι έχετε πάει στο Λονδίνο, σίγουρα θα αναγνωρίζετε κάποια familiar, όπως λέγονται, ναι, γνώριμα σημεία εκεί. Αυτό εκεί πρέπει να είναι στο Σόχο, εκεί που είναι τα μπάνερ που κρέμονται, εκεί να είναι... Σοχός, ωραία. Στο Σοχό. Κρέατα, ναι, ωραία. Πριζόλες. Κρεοπολία. Στο Δασκό. Δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, βάλαμε και... Θα ήθελες να είσαι στο Λονδίνο τώρα για... Όχι. Πού θα ήθελες να είσαι? Πού θα ήθελες? Εδώ, μαζί σου. Και φυσικά μεγάλο Ιβάν Σαββίδης πάνω στο άλογο, αυτό που λέμε καβάλα στο άλογο. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Με την κούπα, γιατί είχε πει ο Γιώργος Σαββίδης θα του την πάει, του την πήγε. Είναι και οι πρώτες φωτογραφίες δημόσιες έτσι Ιβάν Σαββίδη μετά από πολύ καιρό. Ό,τι βλέπαμε από το Skype. Από το Skype. Δεν ήταν καθαρές, ρε παιδί μου. Αυτό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, υγεία να έχει, φτού. Κάποιος έλεγε να κάνουμε ένα, πώς το λένε, το άλογο με τα δύο πόδια σηκωμένα. Όνομα λόγου ξέρουμε. ΠΑΟΚ. Σοβαρά. Λέει. ΠΑΟΚ το λέει. ΠΑΟΚ. Φωνάζει ΠΑΟΚ, ας πούμε. ΠΑΟΚ. Και έρχεται το άλογο. Κάνει χέρια και το φωνάζει. Ωραίο, το αξίζει. Φυσικά το αξίζει. Μια χαρά. Βέβαια, σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν παίρνει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, ο πρώτος θα δεχόταν κριτική, έτσι νιώθω. Έτσι είναι, ρε. Είναι ο Σαββίδης. Όχι όμως για. Κοίτα, για να τα λέμε όπως είναι έτσι, πως το. Όχι όπως είναι, πως το νιώθω. Μπορεί να μην είναι έτσι. Μπορεί ένας άλλος να έχει διαφορετική άποψη. Αυτό είναι ένα πρωτάθλημα που έχει τη λιγότερο. Είναι ένας τίτλος, μάλλον, όχι ένα πρωτάθλημα, γιατί υπήρχαν τίτλα κύπελα, εποχή Σαββίδη, λέω.
Λοιπόν, είναι ένας τίτλος που έχει τη λιγότερο έντονη σφραγίδα Σαββίδη, ναι, κατά μνημά όψη. Δηλαδή μετά γράφες, δεν λέω ότι δεν έδωσε. Εννοείται. Λεφτά έδωσε. Κοίταξε. Κάποιος του είπε να δώσει και λεφτά για τον Κουαλιάτα. Κάποιος είπε να δώσει λεφτά και για τον Κοτάρση. Θέλω να πω έδωσε. Ναι. Κάνα Ράφα Κουαλιάτα και Κοτάρση ήταν πέρυσι. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι όμως κομμάτια της ομάδας αυτής. Αυτή ο Μπάμπα, ο Σαμάτα, οτιδήποτε. Κάποιος του είπε να φέρουμε τον Μάρκος Αντώνιο, τα έδωσε. Α, μπράβο, ναι. Κάποιος είπε να φέρουμε τον Σαμάτα, τα έδωσε. Ναι, δεν αλλά... μπορείς να πεις ότι δεν έβαλε τα χρήματα. Ναι. Το θέμα ήταν ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Είναι σημαντικό να δεχτεί κάποιος βέβαια ότι σε αυτή την εποχή σε μια εταιρεία που έχει τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών. Ναι. Γιατί τώρα, ας πούμε, με τα λεφτά που θα βάλει. 194 εκατομμύρια ευρώ. Το να έχει αυτή η εταιρεία σταθερότητα. Όχι, όχι, δεν λέω για αστοχίες. Να έχει μια σταθερότητα. Δηλαδή, ένας που θα πάει στον ΠΑΟΚ, θα σηκώσει το τηλέφωνο, να πει με ζητάει ο ΠΑΟΚ, τι κάνουμε εκεί. Πληρώνει. Χαζώσει. Κατάλαβε, δηλαδή πάνε. Ετοίμασε βαλίτσες. Θέλω να πω αυτό, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι το 70-80% μια ιστορία σε αυτή την εποχή που ζούμε. Αλλά σίγουρα θέλει και κάποια. Δηλαδή θέλει λίγο πιο κοντά. Και όχι μόνο φυσική παρουσία, για κάποιου, για δικούς του λόγους αντιληπτούς, κατανοητούς και σεβαστούς, δεν έρχεται στην Ελλάδα. Εννοείται αυτό, δεν μπορείς να του πεις κάτι σε αυτό. Ναι. Αλλά αν δεν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα δεχόταν ο πρώτος, θα δεχόταν πιο την κριτική. Έτσι ναι, το νιώθω. Τώρα όμως, απ' την άλλη, δεν είναι ότι δεν αξίζει να κρατάει το κύπελο πάνω στα λόγο. Για να σας εκνευρίσω λίγο, έχουμε ξανά δηλώσεις Μητσοτάκη. Ο οποίος έχει πάρει σβάρνα φυσικά τα ραδιόφωνα και όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι. Ναι. Ο τελικός κυπέλλου το 2025 θα γίνει στο ΟΑΚΑ, έτσι πιστεύω, με φιλάθλους. Το είπε ξανά. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι αυτή είναι η πιο σωστή λύση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως πρέπει κάποιος να του πει. Και ξέρεις κάτι, σε αυτό, συμφωνώ με, αυτό συμφωνώ με τον Κώστα τον Πετρωτό. Παναθηναϊκός Ηρακλής το ζευγάρι, θα γίνει στο ΟΑΚΑ δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Άλλο θέλω να σου πω. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είχε πει και ο Κώστας στην εκπομπή του μαζί με τον Βασίλη και την Τάνια. Έχει δίκιο. Πόσο δίκιο είναι να γίνει ένας τελικός στο ΟΑΚΑ. Πράγματι, η κλήρωση του ΠΑΟΚ θα γίνει 19 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον πρώτο αντίπαλό του για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στις 1η Ιουνίου. Θα κάνει 19... την πρώτη του προπόνηση ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ. Μέχρι τις 19 Ιουνίου να δώσουμε. Βιντεάκι. Ποιο βιντεάκι. Που έκανε... Είσαι εδώ γενικά. Έλα. Όχι στην Εντοκινία, πριν τα φορούν στα κουστικά. Είδε τον. Πώ το λένε, τον Μίτσι Κώστα. Το Μητσικό στα, δεν το είδα, είδα το ότι έκανε μήνο μετά την κατάκτηση. Ο ΠΑΟΚ και η επίθεση τώρα είναι ο ΠΑΟΚ και η επίθεση. ΠΑΟΚ, Γιωργάρα μου! Δεν το είδα. Ναι. Δεν το είδα. Λοιπόν, τώρα, οι πέντε πρώτοι παίρνουν πέντε διπλές προσκλήσεις για να δείτε αύριο στο εκπληκτικό θέατρο Βεργίνα του Χάγια Ρίτζη Καζίνο το μεγάλο τελικό του Champions League. Και ελπίζουμε να είναι και καλό παιχνίδι, γιατί η τελική. Τέλος πάντων, ήταν ας πούμε αυτός του Conference League ήταν μάπα. Ασχέτως το πήρε Ολυμπιακός. Επειδή το πήρε Ολυμπιακός ήταν μάπα. Μια χαρά. Όχι αγωνιστικά. Τέλος πάντων, οι πέντε πρώτοι, πέντε διπλές προσκλήσεις. 2-3-10, 90-90-90. Περιμένει η Λίλα Γκουλιόνι, η οποία είναι ambassador. Ambassador. Τη UEFA. Γι' αυτό και στα μεγάλα events γεγονότα είναι εκεί παρούσα. Παρούσα. Και αυτά, απεριόριστη μπύρα, δωρεάν είσοδο, τα ξέρετε. Αλλά το σημαντικό είναι η παρέα και το κλίμα. Ωραία. Θα έχει εκεί, θα έχει 100, sold out θα είναι πάλι. Θα περάσετε όμορφα. Και να περάσετε όμορφα. Τώρα επίσης να. Μπορώ να διαβάσω το Μητσοτάκη τώρα. Μητσοτάκη, αυτό διάβασε. Είπε ότι του χρόνου θα γίνει τελικό στο ΟΑΚΑ. Αυτό που ήθελα να. Να σχολιάσει, να σχολιάσει. Είμαι πολύ χαρούμενος ειδικά για τον Ολυμπιακό ως Ολυμπιακός, αλλά και ως Έλληνας για τις επιτυχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αλλά και περήφανος ως Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι διοργανώσαμε άρτια τον τελικό. Αυτό έλειπε. Ναι. Κλείσα σχολεία, σταματήσα και οι Γερμανοί στο Final Four του Βερολίνου δεν τα πήγαν τόσο καλά. Οι Γερμανοί στο Final Four του Βερολίνου. Λέει ότι εμείς δεν τα πήγαν τόσο καλά. Ναι, κερδάμε. Είπε δηλαδή. Για τον τελικό του κυπέλου ότι δεν ήταν δικιά μας ευθύνη αλλά τη ΕΠΟ. Ναι. Και είναι αυτό το οποίο σας είπα. Θα μπορούσε όμως να γίνει δικιά του ευθύνη. Φυσικά. Γιατί ξαφνικά τώρα θέλει να γίνει δική του ευθύνη ο επόμενος. Μπράβο. Τελικός, έτσι δεν είναι. Και, θέλω να καταλήξω, σε αυτό. Ναι. Παίζει Παναθηναϊκός Ηρακλής στον τελικό, μια που το είπες εσύ το ζευγάρι, ρε παιδί μου. Μπράβο. Πάω να το παίξω τώρα τη στοίχημα να ξέρει. Μπράβο. Στοιχηματικές. Γιατί να σου πω κάτι, αναλαμβάνουμε ο Βασιώτης. Κάνει μια ομάδα, ξεκάθαρα ομάδα ανόδου. Ναι. Συμμετέχει στο κύπελο. Και τον πάνε και κληρώσει. Και χωρίς να τον πάνε κληρώσει, δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Ηρακλής θα βρει τον τελικό αν τον πάνε κληρώσει. Και χωρίς να τον πάνε κληρώσει. Ποιο θέλει, α. Ηρακλής Ολυμπιακός. Περνάει.
Μακάρι. Τι γελάς. Δεν γελάω. Τώρα να σου πω κάτι. Γελάω. Μου λες τι γελάς. Θα πέσουν μηνύματα σε επαφή με τον Ηρακλή. Έχουμε γνωρίσει. Ρε Γιώργο, σιγά μην είσαι τόσο κι εσύ. Απλά θέλω να το τελειώσω λίγο το θέμα. Ηρακλής Παναθηναϊκού στο τελικό. Ήρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο οπαδός του Παναθηναϊκού. Το μάτς είναι 8 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Στο ΆΚΑ. Ναι. Ο οπαδός του Παναθηναϊκού θα φάει πρωινό σπίτι του. Θα κάνει μπάνιο σπίτι του. Θα φάει μεσημεριανό σπίτι του. Θα πιει τον απογευματινό καφέ σπίτι του. Θα φάει και κάτι για να μην ξοδέψει έξω. Περίμενε λίγο, ρε. Σιγά σιγά θα φύγει από το σπίτι του γιατί πολύ το άργησε. Ναι, άλλο λέω. Κίνηση, θα πάρει το μετρό. Θα κατέβει στην Πλακεντίας. Δουκίσης Πλακεντίας. Και περπατώντας θα πάει στο ΆΚΑ. Ναι. Ο οπαδός του Ηρακλή, κύριε Μητσοτάκη, θα πρέπει να βάλει από την τσέπη του 200 ευρώ. Θα του έρθει κατούριμα στο δρόμο, αλλά θα του πει ο οδηγός με εντολή του ματατζή πρέπει να κρατηθείς γιατί πρέπει να κατουρίσεις σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Θα κοιμηθεί μες στο λεωφορείο 24 ώρες. Θα τον κρατήσουν στις αφίδινες άλλες 10 γιατί θα πρέπει να φεύγουν 3-3 τα λεωφορεία. Ναι. Θα πάει στο ΆΚΑ και θα δει ότι το μπουκάλι νερό έχει 2 ευρώ γιατί θέλουν να τον πιάσουν τον κόλο. Και θα του φύγει ένα 200. Εντάξει, για να πανηγυρίσει ο Πρωθυπουργός ότι κάναμε έναν ασφαλή τελικό και δείτε με κόσμο. Εντάξει, όχι, μπορεί ρε Γιάννη. Μπορεί ο Μητσοτάκης να δώσει Final Cup Pass. Δηλαδή μπορεί σε τέτοια περίπτωση η κουπονάτη κυβέρνηση να δώσει κανένα καλό κουπόνι. Ναι. Εντάξει, αυτά που λες είναι πράγματι, είναι θέματα. Εμένα εγώ κρατάω για αρχή το ότι από τη μία ο Μητσοτάκης λέει ότι ο τελικός της ΕΠΟ και εμείς δεν είχαμε καμία ευθύνη, και από την άλλη λέει ότι ο τελικός τώρα θέλουμε να έχουμε να μπούμε στο κόλπο. Άρα γιατί δεν μπήκε στο κόλπο πριν. Και σου λατσέρνει τώρα ο Μπέος, ας πούμε, τις προηγούμενες ημέρες και βγάζει ανακοίνωση, σαν να τους λέω ότι εγώ είμαι εδώ και θα σας κοροϊδεύω κατά μου. Μπράβο. Γιατί δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα. Βγάζει ανακοίνωση και λέει: εξυγχρονίζουμε το Παθεσσαλικό. 400.000 θα κοστίσει, αναλαμβάνει ο Βόλος. Ναι. Οι εργασίες θα αρχίσουν τώρα. Ναι. Δηλαδή μετά το τελικό. Ναι. Δηλαδή. Έχει βγάλει τέτοια ανακοίνωση. Ο Βόλος επίσημα. Αλήθεια. Επίσημα λέει 1η Ιουνίου. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος την ημερομηνία, αλλά μάλλον αυτό. Μας δουλεύουν δηλαδή κανονικά. Ρεσί έβγαλε πριν γίνει. Όχι, αφού έγινε ο τελικός. Την επόμενη ή τη μεθεπόμενη. Λέει ότι ο Βόλος με έξοδα του Βόλου. Του Βόλου τη ομάδα εξυγχρονίζεται το Πανθεσσαλικό, κόστος εργασιών 400.000 ναι. ευρώ. Θα γίνει κουκλή. Και τώρα θα γίνει κουκλή, θα πάει ο τελικός στο ΆΚΑ. Ναι. Το οποίο θα έχει πρόβλημα με τον Καλατράβα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτές είναι οι φωτογραφίες που έχουμε βγάλει, που έχει κάνει, που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης. Ναι, βέβαια ο Γιάννης. Να τι και καφέδες, ήρθε το παιδί. Ναι, από πού ήρθε καφέ? Α, καφεδάρα είναι αυτό. Δεν το μαγαζί, αλλά είναι φοβερό. Ναι, καλό. Φοβερό μαγαζί. Ναι. Φοβερό. Και γρήγορο. Ο Ραπτόπλος θα το έλεγε, εμείς δεν μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, ναι, πώς ανοίγει αυτό. Ναι, μην το κάνεις αυτό στον αέρα, δεν είναι ωραίο. Εντάξει, έγινε, εντάξει. Μπράβο. Όταν κάνετε εσείς όλα τα άλλα στον αέρα, είναι καλά. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, ναι. πρέπει να δώσει. Ο ΣΒΑΜ έχει δώσει 355, 65, 75 συνεντεύξεις. Θέλω να μείνω. Όχι. Για τον Κωνσταντέλια και τη Σάλτσμπουργκ. Στα αυστριακά ΜΜΕ. Δηλαδή, θυμάσαι κάθε λεπτό διαβάζαμε Λουτσέσκου συνέντευξη. Τα συνέντευξη Λουτσέσκου. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε συνέντευξη ΣΒΑΜ. Τον έχουν πάρει όλα τα Λουτσέσκου, η πρόσφατη στην Ιταλία ήταν με αφορμή το ζευγάρι του Κόφερε. Και ο Καστορίνα είχε μιλήσει. Επειδή έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ναι, και μετά είπε και αυτά που είπε για τον Πάουκ. Πάντως και ο ΣΒΑΜ ξαναμίλησε για τον. Πώς το λένε, για τον Κωνσταντέλια και εξέφρασε την ευχή να μείνει έτσι στον Πάουκ, λέγοντας πάντως ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, αυτό είναι για να γεμίζουν οι συνάδελφοι αυστριακοί λέξεις. Τι να σου πει ο ΣΒΑΜ για τον Κωνσταντέλια που δεν το ξέρεις ήδη. Ναι. Αλλά είναι μια συνέντευξη. Εγώ όχι, ο Αυστριακός μπορεί να μην ξέρει πολλά πράγματα. Ο Αυστριακός, ας κάτσει να. Πάντως να πούμε για το ΣΒΑΜ, μια που το θέτουμε, που το είπαμε, ότι ο ΣΒΑΜ συζητάει με τον ΠΑΟΚ για μονοετές συμβόλαιο. Ναι. Υπάρχει πρόθεση από τον ΠΑΟΚ ο ΣΒΑΜ να αξιοποιηθεί και μετά το τέλος της καριέρας του ποδοσφαιριστής. Στον ΠΑΟΚ ή στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ. Ή στην Αυστρία, στην Κεντρική Ευρώπη γενικά. Α, okay. Αλλά αυτό το οποίο είναι γνωστό είναι ότι ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο άλλα 2-3 χρόνια ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή δεν θέλει να παίξει. Παρ' είναι, είναι ο πρώτος σκορ του ΠΑΟΚ στα play-off. Ναι. Νομίζω δεν έχει βάλει 4. Δεν τον πέρασε κανείς.
Αυτό είναι ο πρώτο σκορ του ΠΑΟΚ στα playoff, ένα από του 12. Από περίεργη είδα μετά, μήπω είναι η μόνη ομάδα ο ΠΑΟΚ που έχει 12 σκορ στα playoff, αλλά έχει και η ΑΕΚ 12, οπότε μετά το άφησα. Ναι. Όχι ότι βαρέθηκα, αλλά επειδή δεν είναι μόνο μία, δεν είδα πόσο σκορ στα playoff έχει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Αλλά τέλος πάντων. Και επίσης ο ΠΑΟΚ προχθές στα playoff μάζεψε 20 βαθμούς από του προσδοκόμενου 30. Καλά τα λέω. Πώ ήταν, 35, αυτά δεν 30. Ναι. 30. Έκανε ρεκόρ συγκομιδής βαθμού στην ιστορία του στα playoff. Ποτέ δεν είχε μαζέψει 20 βαθμούς. Ναι. Υπήρχαν χρονιές, Γιάννη, που μάζεψε 7. Ναι, νομίζω υπήρχαν και playoff που τον αφήσανε εκτός. Ναι, ήταν εκτός. Εκτός των playoff. Υπήρχε χρονιά που ήταν εκτός playoff. Αλλά υπήρχε χρονιά που μάζεψε μόνο 7. Να πάμε δηλαδή λίγο τον είχε πάρει μπάλα η κατρακύλα από κάτω, κατάλαβες. Να πάμε λίγο στα μηνύματα, γιατί είναι πολλά και περνάει και η ώρα. Ναι. Σε διακόψα, δεν ολοκλήρωσες. Όχι, τελείως. Αυτό για τον ΣΒΑΠ και για τον Κετζιόρα πρέπει να πούμε κάτι. Γιατί. Βιάστηκα, και το λέω εγώ τώρα έτσι, γιατί εντάξει, βιάστηκα να πω ότι είναι ελεύθερος. Δεν είναι ελεύθερος. Το συμβόλαιο του Κετζιόρα τελειώνει το Δεκέμβριο. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να διαπραγματευτεί και με τη Δυναμό Κιέβου. Ναι. Αλλά φαίνεται να έχει πλεονέκτημα. Δηλαδή τι θα κάνει η Δυναμό Κιέβου, αφού είναι. Ναι, η Δυναμό Κιέβου τι θα πει, δεν τον δίνω τον Κετζιόρα, θα τον πάρετε το Δεκέμβριο. Θα μου δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να τον πάρετε. Ναι. Όχι, απλά λέω ότι αυτό που είχα πει, ότι η διαπραγμάτευση είναι απευθείας με τους δύο, δεν ισχύει. Μήπως έχεις εικόνα πότε βγαίνουν του Κοτάρσκι της Κροατίας. Λέω, επειδή ο λες Κοτάρσκι για ήταν στην προεπιλογή. Ναι, βγήκε όμως η ορθική. Όχι, ακόμα δεν έχει αυτό βγει. Λέω, ναι, πότε... ναι, δεν έχει βγει. Άρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μόνο ένα σίγουρο. Τι σίγουρο. Τον Κετζιόρα. Όχι, τον Ζίβκοβιτς. Α, ότι θα είναι στο Euro. Ναι, κανέναν άλλο. Μπορεί να είναι ο Κοτάρσκι, σίγουρα δεν είναι ο Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα έμεινε εκτός αποστολής. Ωραία. Εκτός αν προκύψει την πορεία, κανένας ο οποίος θα είναι στο Euro, ως να αποκτηθεί του ΠΑΟΚ. Ωραίος ο Δημήτρης εδώ ψάχνει. Ως να αποκτηθεί του ΠΑΟΚ. Όπα. Ναι. Μπορεί να είναι κάποιος στο Euro, αλλά θα είναι ως να αποκτηθεί. Άρα όχι Έλληνας. Ναι. Εκτός άμα πάμε στο Euro και κάνουμε ball boy, δηλαδή πει ο Κουλιεράκης. Όχι να πάμε. Η εθνική. Και έχουμε και την εθνική Ελλάδος. Ball boy στο ένα corner. Ο Κώστας. Ο Φορτούνης δεν είναι. Ο Κώστας Κουλιεράκης. Όλε. Ναι. Ο Δημήτρης εδώ, ωραίος ψαγμένος ο Δημήτρης και θυμάται καλά. JR ήταν ο Βλάχος σε μια τηλετενία του Χάρη Κλίν. Θυμάσαι που κατεβαίνει τα σκαλιά αντιμένος καουμπόι και πάει στην πλατεία του χωριού. Εγώ ήταν από τον Βλάχος, λέω ποιος ηθοποιός Βλάχος. Έκανε έτσι ναι, ένα... Ναι, το θυμάμαι, ναι. Εντάξει, το Βλάχος δεν είναι σωστό. Απλώς διαβάζω το μήνυμα. Έπαιζε εκείνο το τραγούδι. Ναι, έπαιζε το... Νομίζω το Ράσπουτι έπαιζε. Μπορεί να νομίζω. Έπαιζε και κατεβαίνει. Πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν. Όλο αυτό το μπέρδεμα στην κουλτούρα του Έλληνα, ο οποίος από τη μια είναι στις πλατείες του χωριού του και έχει τα πανηγύρια του, αλλά από την άλλη θέλει το τζουκμπόξ του και να χορεύει αμερικάνικα, ας το πούμε έτσι. Φοβερός Χάρη Κλίν. Ή ο άλλος ρε παιδί μου, ο οποίος άρχισε να διαβάζει με το κόκκινο το κασκόλ, ξέρεις τώρα, αριστερός κτλ. Ναι. Και να τρώει τον αστακό και να πέφτουν. Να διαβάζει και ταυτόχρονα και τα δάκρυα να γεμίζουν ποτάμι. Φίλε και ο Δημήτρης. Είπαμε JR και σκάνε μηνύματα για τον Χάρη Κλίν, πόσο έχει μείνει. Και ο Δημήτρης εδώ λέει για JR. Ναι. Να το. Να το στο JR. Με μουστάκα και καουμπόι και καπέλο. Να το στο JR. Γεια σου και σένα Γιώργη Γουλάρα. Και τώρα σταματάει το κλαρίνο και λέει βάλε μουσική. Ναι, αυτό γράφει Γιώργο Γουλάρα. Αυτό γράφει και ο Δημήτρης. Γεια σου Γιώργο Γουλάρα με τη Mercedes. Έπος. Φοβερή σκηνή. Να το. Το βάλε. Δικό παρά. Βγαίνει έτσι από τη Νέα Μεσημβρία τώρα καμιά παιχτούρα και να ανοίγουν οι πόρτες και να βγαίνει ο Ρασβάν. Έλα παιχτούρα! Έτσι. Και βαράει με πάνω στον αέρα πυροβολισμοί και τα λοιπά. Τώρα που το ακούω και δεν το βλέπω, σκέψου ρε φίλε τι ασχήμια έβλεπε με τα δικά του μάτια ο Χάρη Κλίν όταν εμείς ας πούμε εισπράττουμε την ασχήμια αυτής της χώρας επί δύο. Ναι. Ο Χάρη Κλίν, όλη αυτή η αριστοφανική, ας το πούμε. Σωστό, αριστοφανικός εντελώς ο Χάρη Κλίν. Αυτή. Τιόπανος, έτσι. Ναι, δηλαδή εντάξει, τώρα. Τιόπαν, τώρα πλάκα... κολοτούμπα που δεν είπε τίποτα, τα πέθανε. Λοιπόν, δεν το σώζει. Δεν το σώζει. Σκεφτείτε πόσο και αυτοί μέσα στα νεύρα είναι αν δεν εκφραστούν. Ναι. Δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Καλημέρα σας. Ο Γκαρσία θα βγει ανά τα πέμπτος με ατρόμητο και μετά θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ.
Φίλος του Ρασβάλου Τσέσκου. Γεια σου ρε Χαρούλη. Γεια σου ρε Χαρούλη. Λοιπόν, αλλαγή σε πολλούς πάγκους. Θα συζητήσουμε για τη νέα κατάσταση πραγμάτων στους πάγκους των ομάδων της πρώτης εθνικής. Θα επιστρέψουμε. Ήδη έχουμε πολλές αλλαγές. Α, τώρα που είπα αλλαγή, και αλλαγή νέες εμπειρίες και σιγουριά σημαίνει προτέρια. Η προτέρια υποδέχεται τη νέα της εποχή με νέα ταυτότητα, νέα καταστήματα, νέο προτέρια app application, δηλαδή εφαρμογή. Α. Και νέες τεχνολογίες προσφέροντας ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις, πάντα με γνώμονα την υψηλή ποιότητα και τη σταθερότητα. Η ενέργεια αλλάζει και γίνεται προτέργεια. Φύγαμε για διάλειμμα τέλος πρώτης ώρας. Μαρίνα Μπίκου ήδη έτοιμη για τίτλους επικαιρότητας. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ακούς τι λέει τώρα, μη βιάζεστε ένας ένας με το πάσο σας. Επειδή εσένα δεν σε μιλάει κανείς στον όμιλο και κάθεσαι εδώ και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έξω. Σαν το Μαγκούφι. Όχι, πάλι ο Πάγκος. Είσαι πολύ αγάπητος ρε στην Πάγκο. Η έκθεση ήταν για τα ταξίδια σήμερα. Είχε κείμενα Καζαντζάκι, Παλαμά και Ηλέκτρας Χατζηδημητρίου και κλήθηκαν οι εξεταζόμενοι, εξεταζόμενες, γιατί άρχισαν οι Παλαιλήνες σήμερα να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Από χθες άρχισαν. Από χθες, εντάξει, άρχισαν. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Μενέλαος Λουντέμις. Τι είναι αυτό? Το χθεσινή, από τα άρχισαν χθεσινά Πανελλήνιες. Από τα χθεσινά μαθήματα. Σε ποια στην Ελλάδα άρχισαν χθες οι Πανελλήνιες και σήμερα άρχισαν οι άλλες Πανελλήνιες. Πανελλήνιες υπάρχουν και στα τεχνικά λύκεια, ναι. Υπάρχουν και στα γενικά λύκεια. Μάλιστα. Έχουν αρχίσει οι Πανελλήνιες. Μην επιμένεις και μου γυρίζεις. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί ένα από τα κείμενα που έπρεπε να αναλύσουν ήταν ένα μέρος, δύο παράγραφοι από το ένα παιδί μετράει τα άστρα του Λουντέμι. Και δεν το ξέρεις εσύ αυτό? Όχι, δεν μου έκανε εντύπωση κακή. Λέω ωραίο, ωραίο. Το ότι έπεσε ο Λουντέμις δεν κατάλαβα τι να μου κάνει εντύπωση. Ότι άρχισαν χθες οι Πανελλήνιες ή ο Λουντέμις. Καμία. Δεν το είπα, δεν σου κάνει εντύπωση. Βάλα Λουντέμι. Ο Λουντέμις ίσα που έχω όλα τα βιβλία του. Μπράβο. Να είναι καλά η μάνα μου που τότε που ήμασταν πιτσιρίκια και ο πατέρας μου παίρναμε εγκυκλοπαίδειες. Εντάξει, δικιά μας. Οι εγκυκλοπαίδειες. Ναι. Και για να μας βάλουν τις εγκυκλοπαίδειες να τις κάνουν τι εμπορικά. Τώρα, ρε Μπαγκάς. Για να τις κάνουν εμπορικά τις εγκυκλοπαίδειες πιο. Πώς το λένε, ελκυστικές, σου λέει, σου δίνω και τη σειρά 20 βιβλία Λουντέμι. Τι θυμήθεις όμως, Μπαγκά, πού είναι αυτά όλοι οι τόμοι τώρα κάπου, τα κάπου. Έχω όλα, ρε, τα έχεις, δεν πιάνω χώρο, πιάνω χώρο. Στο πατρικό μου, δεν στο, για τα στο βιβλία, παιδικό λέω, μου δωμάτιο, λέω, ρε, για φίλε, τις εγκυκλοπαίδειες. Ακόμα η μάνα μου κρατημένα τα έχει. Παιδιά, έχει. Είμαστε μια γενιά που ήταν με το ένα πόδι. Φωτογραφία του Πέτζα και Λουντέμι. Με το ένα. Φωτογραφία Πέτζα μεγάλη, το τρίποντο, μέσω σεφ. Αθλητική Μακεδονία Στράκης. Εμβληματική εικόνα. Την είχε βγάλει ο τύπος να είναι καλά ο Πανταζής, ο συγχωρεμένος. Το φωτογράφο το ξέρουμε. Μπράβο, ρε Γιάννη. Τι, έχεις δίκιο, όχι. Εντάξει, αυτά είναι από τις αδικίες, όπως λέμε. Ναι, όπως είναι. Όπως λέμε και όλοι ξέρουμε τη... δεν το ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή, ξέρουμε όλη τη φωτογραφία αυτή του. Φαντάζομαι ότι ξέρετε. Δεν νομίζω να υπάρχει έστω ένας που να μην ξέρει τη γωνία λήψης αυτή τη φωτογραφία στο τρίποντο του στο Γιάκοβιτς. Τώρα εδώ η εκπομπή μπορεί να είναι γνωστός και ο φωτογράφος, έτσι, και να πέφτουμε σε τεράστια λούμπα εμείς οι δύο, ναι, να το ξέρουμε, γιατί είναι και της γενιάς μας και ζητάμε συγγνώμη εκ των προτέρων. Αθηναίος σίγουρα. Γιατί? Το σεφ ήταν. Η λογική λέει Αθηναίος, ναι, σωστά. Αλλά είναι, να, όλοι ξέρουμε αυτή τη φωτογραφία, δεν ξέρουμε κανένα στον φωτογράφο. Ναι. Εμείς ήμασταν αυτή η γενιά, ξέρετε, που ήμασταν με το ένα πόδι σε αυτό που λέει ο Γιώργος και περιγράφει τις εγκυκλοπαίδειες, τους τόμους, ας πούμε. Και είχε απ' έξω το βιβλιοδετημένο τόμος που είχε ότι. Δηλαδή δεν ήταν ο κάθε τόμος ένα γράμμα, δεν ήταν η εγκυκλοπαίδεια 24 τόμοι. Γιατί μπορούσε να πιάνει το Α, μπορεί να πιάνει και δύο τόμους, ας πούμε, ναι, ναι. Και τρεις. Έπρεπε να βρεις, αν έψαχνες θέλεις να γράψεις μια εκθέση σου βάζει εργασία στο σχολείο για την Ανεμόνα, παράδειγμα. Έπρεπε να ψάξεις να βρεις, μπορεί να μην ήταν απαραίτητα στον πρώτο. Και μετά ήταν το άλλο μας πόδι, βρέθηκε να πατάει στην δειλά, ξέρεις, αρχή της τεχνολογίας. Αλλά όλο αυτό ήταν μια πολύ. Εγώ θυμάμαι και τις διαφημίσεις της εποχής. Μπράβο. Περίμενε λίγο τώρα. Δηλαδή, φάση τώρα θα την πω διαφήμιση, γιατί φαντάζομαι ότι δεν κυκλοφορεί. Ναι. Ήταν ένα ζευγάρι γωνιές, μιλούσε ο άντρας με τη γυναίκα και έλεγε αυτός στη γυναίκα του που τη λένε Μαρία, αποφάσισα Μαρία και τους πήρα την Ιδρία. Άντε, ρε, η Ιδρία ήταν. Κλασική. Ήταν, ναι, η δομή. Ρε, η δομή. Και μάλιστα ήταν και στην καθημερινή. Δηλαδή, αν ήταν κάποιο έξυπνο, του λέγε, ας πούμε, ποιος είσαι η δομή, ας πούμε. Τώρα, εγώ είμαι 70διάρης. Έτσι. Αν νόμιζα 72χρονος. 72διάρης. Ναι. Στη δεκαετία του. Πόσο να ήμουν, 82, 83, 10 χρονών. Έχουμε πάρει εγκυκλοπαίδεια. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, τον αριθμό, τη χρονολογία. Η οποία εγκυκλοπαίδεια έγραφε 2001. Και λέμε, πόσο μακρινό. Τι 2001. Είναι. Έτσι λεγόταν η εγκυκλοπαίδεια. Α, η σειρά δηλαδή. Ναι, 2001. Ναι, 2000 ή 2001. Και λέμε, ρε φίλε, κοίταξε να δεις
Πού το πήγανε τώρα, το εκτόξευσαν. Ναι, ναι. Ναι. Στο μακρινό. Είσαι εντελώς βλάκα. Μια απέναντι συγγνώμη, παιδιά. Γιατί... όχι, δεν πρέπει να πούμε γιατί μας ακούνε για να μην. Πού θα γίνει ο τελικός του Champions League φέτος. Ναι, στο Λονδίνο. Τι βάζουμε δίπλα. Τι χρονολογία με τον Γιώργο. 2001. Όλο μαζί τι μας κάνει. Λονδίνο 2001. Τι ήταν αυτό, τι πέρι. Κάποιος μας είπε στο Λονδίνο. Γι' αυτό κατάντησε συγχολήπτη. Όχι, ίσα ίσα. Ίσα-ίσα, αυτό ναι, άνοιγε το μυαλό. Ναι, 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 ναι. Το καθάριζε. Το ξελαμπικάριζε. Τέλος πάντων, αυτοί είμαστε, δεν τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Μεγαλώσαμε με εγκυκλοπαίδειες. Ναι, ναι. Και είχαμε εκεί τη συμπυκνωμένη γνώση. Πολύ ωραία, ναι. Γιατί πήγαμε στις εγκυκλοπαίδειες για κάποιο λόγο. Όπως επίσης το ένα δώρο χριστουγεννιάτικο που πήρα από πατέρα και μάνα ήταν η Ζακ Ιβ Κουστό. Ναι. Την εγκυκλοπαίδεια για όλη τους... ήταν 15-16 τόμοι. Μόνο θαλασσινά. Θαλασσινά και ήταν όλες έγχρωμες. Καλαμαράκια, χταποδάκι. Άκου λίγο. Και ήταν όλο έγχρωμοι, έτσι, έγχρωμες. Όλο, πολυτελείας. Ναι. Και τώρα δηλαδή το ξεφυλίζεις και λες πόρε φίλε και την ίδια στιγμή μπορεί να πατήσεις στο YouTube, στο ίντερνετ και να βρεις ρε φίλε 50. Σε ένα λεπτό τα πάντα. Αλλά εκείνη τη στιγμή έλεγες έχω τον κόσμο όλο. Ναι. Τι κουβέντες κάνουν, τι επίπεδο έχει αυτή η εκπομπή. Ναι, ναι. Εγώ δεν ξέρω καν που είναι όλοι αυτοί οι τόμοι, μακάρι κάπου να υπάρχουν. Ναι. Θέλω να πω κάπως με κάποιο τρόπο να είναι χρήσιμοι. Τώρα που να... Βασικά σε μένα μία φορά ήταν χρήσιμη γιατί η ντουλάπα μου έγερνε και έβαλα δύο τόμους στο ένα μέρος. Αυτό είναι άλλο. Ε? Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή, θυμίσου λίγο, αυτό είναι λίγο εφιαλτικό. Ναι. Ήταν τα ράφια τόσο όσο ναι. Και μπαίναν, ας πούμε, 15 τόμοι, σφήνωναν. Ναι. Και όταν εσύ έπρεπε να βγάλεις τον τόμο για να διαβάζεις, για να κάνεις μια εργασία που σου βάζεις στο σχολείο. Γι' αυτό δεν διαβάζαμε. Τον έβγαζες με σχετική ευκολία, αλλά για να τον βάλεις μέσα ναι. Τον τόμο, ήταν. Πώς να σου πω τώρα. Μπορεί να σου πεφτεί. Είχε όμως και ωραία ωφέλη που ήταν τίγκα. Τίγκα τι. Έκρυβες από εκεί ό,τι γούσταρες από πίσω και άντε να τα δούνε. Δηλαδή θα ξυπνήσει καμιά φορά η μάνα σου και θα σου πει α πάρω τον τόμο 3 που είναι από το γάμα στο δέντα και να δει από πίσω τσιγάρα. Ποτέ. Γράφει εδώ ο Κυριάκος ακροατής. Υπάρχει αυτό, διάλογος έγινε σήμερα. Σε διέκοψα, όχι παρακαλώ, συνέχισε. Είπαμε εμείς ο ένας άλλον έτσι. Γιατί μπορεί. Λέει ο φίλος εδώ, πραγματικός διάλογος λέει στην εκπομπή σας. Τέσσερα τσέκ έκανα για να δω αν είναι σωστό ο σταθμός. Το πιο πιθανό φιλαράκι μας. Ο Νίκος θα είναι, λέει, ο φίλος μας από τις Σέρες γράφει καλημέρα στα φιλαράκια. Αύριο θα είμαι ένας από τους τυχερούς στο Βεργίνα Θέατρο που θα δω το τελικό. Μακάρι να ανταμώσω με κάποιον από τους δυο σας. Ναι. Καλή εκπομπή, καλό σου κου. Θα είσαι αύριο τίποτα εκεί. Πού? Στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτσι Κάρλτον. Παλαβός, ρε. Δεν θα είσαι. Όχι. Εντάξει, δε, άρα ούτε εγώ θα είμαι. Εγώ θα είμαι Λονδίνο. έτσι το είπα. Έμεινε. Όχι. Θα πας, ρε. Όχι, ρε. Θα πας. Είμαι 1000%. Δεν θα πάω. Πότε θα πάω στο Λονδίνο. Γιατί? Θα πάω στο Λονδίνο. Πότε θα πάω. Πάνε φέρε μια πρωτοκαλόπιτα. Κατερίνα! Όχι, δεν θα πάω στο Λονδίνο. Δεν πάω κάτω, να πάω κάτω. Τι στο Λονδίνο. Δεν θα το δει στο μάτς. Θα το δω, θα το δω από εδώ. Όχι, όχι, δεν θα πάω στο Λονδίνο. Παρ' το έχει το Μέγκα, το οποίο είναι σε πολύ φόρμα σήμερα. Είναι και η Κοσμοτέ, το έχει εννοείται. Υπό την έννοια ότι έχει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά το έχει και το Μέγκα. Να σου πω την αμαρτία που δείχνει μου. Τη μία ματσά, να σου πω την αμαρτία μου. Πες την. Τελικός κυπέλου, τελικός Conference League. Ναι. Βάζω Θαναϊλάκη. Κοσμοτέ δηλαδή. Κοσμοτέ. Να είναι καλά τα παιδιά, πολύ ωραία παραγωγή. Και μετά αντιλαμβάνομαι ότι το έχει και το Μέγκα. Ναι. Το γύρισα στο Μέγκα. Εγώ γύρισα στο Μέγκα να σχολιάσω. Αντώνης Κατσαρό. Και σχόλιο Βερνίκος. Ναι, εκεί το γύρισα και το απόλαυσα. Το απόλαυσα ενώ ό,τι αφορά τη μετάδοση. Την περιγραφή. Όπως και εμένα, ή το σχόλιο. Την περιγραφή, ρε φίλε. Α, γενικώς άρεσε, ναι, άρεσε δηλαδή, το δίδυμο στον αέρα. Κάποιος μπορεί να πει Ζαΐρε, έχεις ακούσει την ηλίθια φωνή σου και το πώς ουρλιάζεις τον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Ποιος θα το τολμήσει να το πει αυτό. Κανείς. Θα το φάω, θα το πάρω το. Ναι, ναι, ναι. Του σβερκώσω. Εγώ για να πω αφού μου λέει τώρα εξομολογούμαστε πράγματα, εγώ έβαλα Μέγκα. Εμεί μεγαλώσαμε με Μέγκα. Αυτό δεν είναι κριτήριο για να βάλω Μέγκα. Όχι, μεγαλώσαμε με Μέγκα. Μπορεί να μεγάλωσα και με δηλαδή, Μουρουνέλεο. Θα ρε, πρέπει παιδί να... μου, άλλο λέω. Μεγαλώσαμε με Μέγκα γιατί πριν, και παράλληλα με τη δημοσιογραφία, δηλαδή είχε εκείνη η εκπομπή στο Μέγκα το λεπτό προς λεπτό. Από το είχε. Τα, το είχε. Ναι. Είχε Champions League αμέσω. Είχε, εντάξει, είχε πράγματα, ρε φίλε. Είχε ωραία γόρμη. Καλό. Ναι. Συγχωρεμένο τώρα για παράδειγμα ο Καρατζάς. Έφυγε χθες από τη ζωή ο Θόδωρος Καρατζάς. Μπορεί για αυτούς, για τους πιο νέους να μην λέει κάτι. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο μπάσκετ ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΕΣΑΚ. Ναι, τότε λεγόταν ΕΣΑΚ. Τώρα είναι ο ΕΣΑΚΕ. Ποια τότε ήταν ΕΣΑΚ. Πρόεδρος. Ποιας ομάδας, Παπάγου. Δεν ξέρω, ξέρεις ή το ρώτησες έτσι. Μου ήρθε φλασιά τώρα. Παπάγου ή Παγκράτη, ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι. Ναι, πάντως, ανεξάρτητα από το ποιας ομάδας ήταν πρόεδρος, νομίζω Παπάγου. Ή μπορεί και Παγκράτη, τέλος πάντων. Μπορεί να κάνω λάθος. Ήταν εκείνη η εποχή τώρα, επειδή λέει ο Γιώργος για Μέγκα και ιδιωτική τηλεόραση και Αντένα.
η ΕΣΑΚ δημιουργήθηκε το 1991. Ναι. Τι γίνεται στην Ελλάδα το 1991, αρχές δεκαετίας του 90, δημιουργείται ιδιωτική τηλεόραση. Μπράβο. Και ξαφνικά μια Ελλάδα η οποία είναι. Καλά, χωρίς τηλεκοντρόλ εννοείται, γιατί δεν τη ήταν και χρήσιμο. Τι να αλλάζει με το τηλεκοντρόλ. Δύο κανάλια είχαν. Τα μικρά τα παιδιά πάνε, άλλαξε τώρα. Δίποδα τηλεκοντρόλ. Ναι. Τέλος πάντων, βάλε λίγο φωνή. Ο Πετράκης Μπούλικ που φάγανε αδερφός μου. Άντε ρε. Τέλος πάντων, η Ελλάδα λοιπόν νιώθει εκείνη την εποχή ότι τη ανοίγει κάποιο τα μάτια. Δηλαδή έρχεται ιδιωτική τηλεόραση, τα κανάλια αυξάνονται. Και από εκεί που εντός εισαγωγικών υπήρχε το μονοπόλιο της κρατικής τηλεόρασης, άρα ό,τι σου σερβίρανε το έτρωγες, δηλαδή ό,τι σου λέγε τηλεόραση γινότανε, ναι. Ένιωθες, δυστυχώς όμως αυτό άρχισε να γίνεται ψευδαίσθηση από, ξέρω εγώ, 3-4-5 χρόνια μετά, ένιωθες ότι πλέον, επειδή υπήρχε πολυφωνία, άρα ενημερώνεσαι και ποικιλοτρόπος. Σωστά. Αυτό το ενημερώνεσαι ποικιλοτρόπος άρχισε να φεύγει σιγά σιγά από το τραπέζι από ένα σημείο και μετά, χωρίς όμως ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται. Τέλος πάντων, μην κλείνει εδώ αυτή η παρένθεση. Εκείνη λοιπόν η δεκαετία, η αρχή της δεκαετίας του 90 στην Ελλάδα, επειδή είχε αυτά τα ιδιωτικά κανάλια και επειδή και το μπάσκετ τότε είχε ομαδάρες παιδιά. Δηλαδή τότε ναι, ο Καρατζάς είχε καταφέρει ως ΕΣΑΚ να υποχρεώσει να κάνει τα ιδιωτικά κανάλια να ρίξουν πάρα πολλά λεφτά στο μπάσκετ. Και θα τολμήσω να πω ότι για χρόνια, χωρίς αυτό να είναι επειδή ζούσαμε στην Ελλάδα ή βλέπαμε μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο, το ανταγωνιστικότερο, το συναρπαστικότερο. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και έπεφταν πάρα πολλά λεφτά. Τα οποία ταπεινά θα τολμήσω να πω ότι το μπάσκετ δεν τα αξιοποίησε. Έπεφταν εκατομμύρια. Γιατί αν τα αξιοποιούσε, θα είχε και μακροημέρευση. Θα πατούσε πιο γερά. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε χθες από τη ζωή. Σημαντικός παράγοντας σίγουρα στην καλαθοσφαίριση. Να αναπαύει αυτό στη ψυχή του. Ξαναγυρίζουμε πού συγγνώμη είμαστε. Λίγο κιόλας, συγγνώμη λίγο κιόλας. Ξέρεις τώρα ότι όλο αυτό το διάστημα και σε άκουγα. Και δεν σε άκουγα. Και διαβάζω δηλώσεις που βγήκανε του Ρασβάλου Τσέσκου με αφορμή και το ενδιαφέρον της Κάλιαρη. Για τον ίδιο. Για τον ίδιο. Μάλιστα. Μίλησε σε ιταλικό ΜΜΕ. Ναι. Σε ρουμανικό ΜΜΕ, αλλά με αφορμή αυτό. Ναι. Λοιπόν. Άρα είναι πολύ φρέσκο έτσι ναι. Που μου το λες τώρα. Λοιπόν, όλοι εδώ στη Ρουμανία μου σπάνε. Τα νεύρα. Τα νεύρα, άλλο είπε. Κόψος. Κόψος. Τι καλός. Για να πάω σε άλλο πρωτάθλημα στη Δυτική Ευρώπη. Ας πούμε ότι η Ιταλία θα ήταν πιο εύκολη, υπάρχουν περισσότερες διασυνδέσεις, μιλάω επίσης ιταλικά. Με παρακολουθούν και το ξέρω αυτό. Αλλά πού θα μπορούσα να πάω, κάπου στο κάτω μέρος του πίνακα. Δείτε ποιοι ξένοι προπονητές είναι στην Ιταλία. Κανένας. Υπήρχε ο Μουρίνιο, αλλά έφυγε. Είναι πολύ δύσκολο. Κατά 99% θα έπρεπε να πάω σε μια ομάδα που παλεύει για να αποφύγει τον υποβασμό. Κέρδισα το δικαίωμα να αναλύω, να αναλύω και να επιλέγω εγώ που θα είμαι. Και συνεχίζει. Το 2019 έφυγα από τον ΠΑΟ και το 2021 που έπρεπε να διαλέξω επέλεξα τον ΠΑΟ καν και όλοι μου συμβούλευαν να μην πάω. Ήταν τεράστιο ρίσκο αλλά αυτό ένιωσα. Πάντα έπαιρνα τις αποφάσεις μου με βάση το συναίσθημα και όχι για να χτίσω την καριέρα μου. Ένιωσα ότι με ελκύει ακόμη αυτό το μέρος, άφησα κάποια πράγματα στη μέση. Για τον ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Η πρόκριση στο Champions League, η σχέση με τον ιδιοκτήτη, σκέψεις κάποιων προσώπων που έφυγα για τα χρήματα που δεν ήταν αλήθεια, αυτά με έκαναν να γυρίσω. Και είπε τώρα. Μίλησε φυσικά για το Champions League κτλ. Για το τι περιμένει για τον ΠΑΟΚ κτλ. Για την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, είπε η νίκη του Ολυμπιακού στο τελικό του Conference League με έκανε περήφανο και θα εξηγήσω γιατί. Ναι. Είμαστε οι πρωταθλητές μιας χώρας που έβγαλε νικητή σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχω βαρεθεί ούτως ή άλλως λίγο με τους ανθρώπους που κάπως απαξιώνουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα σκληρό πρωτάθλημα με πολύ οργανωμένους και ισχυρούς συλλόγους και στο γήπεδο και πολύ οργανωμένες ομάδες και επιθετικά και αμυντικά. Δεν είναι ένα εύκολο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά, ναι. Με την ατάκα του ότι εγώ δεν θέλω να πάω σε μια ομάδα για να τη σώσω τον υβασμό. Ή για να χτίσω την καριέρα μου, ξεκαθαρίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει η Κάλιαρη. Η Κάλιαρη τερμάτισε έτσι για την ιστορία, να το πούμε, ένα βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Έμεινε ναι. Στην κατηγορία, έτσι. Ναι. Ρανιέρη δεν έχει Κάλιαρη. Ναι. Ρανιέρη, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους της Κάλιαρη. Κάλιαρη έμπολη από 36 και η Φροζινόνε 35. Δηλαδή η τριάδα κάτω από τη ζώνη κλείνει με τη Φροζινόνε στους 35. Άρα λοιπόν, με αυτό που είπε ξεκάθαρα ο Λουτσέσκου, είπε ότι δεν θέλω να χτίσω καριέρα. Έχω κάνει πράγματα. Έχω το δικαίωμα να επιλέγω που θα πάω. Και προφανώς δεν τον ενδιαφέρει η Κάλιαρη. Γιατί η Κάλιαρη είναι μια ομάδα η οποία πάλευε για τη σωτηρία της. Ναι. Επίσης διαχειρίστηκε έξυπνα
το ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference, γιατί λέει για να κατακτήσει μια ελληνική ομάδα το Conference, εγώ που είμαι πρωταθλητής σημαίνει ότι πέτυχα ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα. Ωραίο, και μ' άρεσε αυτό ψέμα, που. Όχι, δεν είπε κάτι ψέμα, ναι, και θα ήταν το ίδιο ακόμη και αν δεν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός το Conference. Ναι. Δηλαδή το ίδιο θα. Δηλαδή ναι, δεν κάνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αρκεί και μόνο η παρουσία του Ολυμπιακού στο τελικό για να δομήσει, ας πούμε, τη ρίση αυτή του Λουτσέσκου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ άλλη ατάκα, δεν ξέρω αν την έχει πει. Έχω διαβάσει πάρα πολλές συνέντευξεις του Λουτσέσκου από την ώρα που γύρισε. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι τέτοια ατάκα. Ότι γύρισα γιατί κάποιοι είχαν πει τότε ότι έφυγα για τα λεφτά. Ναι. Αυτό το είπε, αυτό, σε αυτή τη συνέντευξη. Ναι, σε αυτή τη συνέντευξη το είπε. Αλλά νιώθω ότι δεν την έχω ξανακούσει. Και μια που είπε τώρα για τον Μουρίνιο, τον έβγαλε στο στόμα του. Τι έκανα, Μουρίνιο? Ανακοινώνεται από τη Φενέρμπαχτσε. Συμφώνησε σε όλα. Ναι. Πριν από λίγο βγαίνουν από τα τουρκικά ΜΜΕ. Οριστική συμφωνία Μουρίνιο Φενέρ. Ναι. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το προπονητολογικό mood. Και να πούμε ότι οι δύο Ιταλοί είναι υποψήφοι για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ναι. Να πω όμως, ο ένας είναι ο Ιταλιάνο. Ναι. Δεν ξέρω, ο Ιταλιάνο μπορεί να πάει στη. Πού να πάει ο Ιταλιάνο, κάπου τον είχα φεύγει από την και πάει στην Πολώνια. Μπορεί να φύγει από τη Φιωρεντίνα, μάλλον φεύγει. Και πάει Μπολόνια, τον λένε στην Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός τον έχει στη δική του λίστα. Έχει στη δική του λίστα το Σάρι. Δεν ξέρω αν καταφέρει να φέρει Φαμπρίτσιο Σάρι. Θα ήταν σπουδαίο αν τα καταφέρει. Και θα. Να πω ένα όνομα. Ναι. Πώς λέγεται ο Σωσίας του Κουλιανού? Α, ναι. Σαμπαόλι. Σαμπαόλι. Το λέω. Το είπα, τώρα τελείωσε. Τώρα τελείωσε το. Να σου πω λίγο κάτι. Να πω και μια χαζομάρα. Θυμάσαι την ώρα, λέει. Να σου πω και μια χαζομάρα. Γιατί δεν. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός, ναι, δηλαδή έλεγα, ρε παιδί μου, επέλεξε με ένα προπονητή. Δύσκολο βέβαια, έτσι, σαν Παόλη. Ναι, αλλά όχι άλλο. Θα πήγαινα και θα τάζει μπροχνά όλα στον Ίβιτς. Ρε παιδιά, αυτό τώρα επειδή το ακούω, ο Ίβιτς πώς να πάει στον Παναθηναϊκό? Ρε παιδί μου. Άλλο. Τι ρε παιδί μου, στην πρώτη στραβή θα είναι δηλαδή όλες. Θα θυμούνται το κουτάκι, ναι, της πύρας. Οι μέρες ενός προπονητή είναι όλες ηλιόλουστες που λένε, όχι, και στην Αγγλία. Όχι, όχι. Στην πρώτη στραβή, δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα του πούν του Ίβιτς είναι αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο θέλω να δηλαδή, πω. Δηλαδή, okay, είμαστε επαγγελματίες. Ο Ίβιτς από την πλευρά. Και από την πλευρά του Ίβιτς θέλει να πάει. Αυτό είναι. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει. Απλά λέω κάτι. Ναι. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα χωρίς κανόνες. Άναρχη ομάδα. Είναι από τους προπονητές που μπορεί να βάλει. Είναι τώρα ο οργανισμός. Εσύ το μεγαλώνεις. Την εικόνα του μεγαλώνεις. Αλλά να του πει ο άλλος, πάρε τα κλειδιά και θα σε κρίνουν στο τέλος. Εντάξει, αυτό φαίνεται δεν αρέσει τον Αλαφούζο, γιατί το ίδιο έκανε και ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς έκοβε παίχτες γιατί του φαινόταν ακριβή. Άλλη διαστροφή αυτή. Αν μιλάμε τώρα, ο προπονητής να κόβει παίχτες γιατί του φαίνονται ακριβή. Τι σε νοιάζει, ρε Βάρ, θέλει να πληρώσει. Έφυγες εσύ και έδωσε 1,7 για να φέρει τον Μπακασέτα. Ναι. Που αν τον είχε ο Ιβάνοβιτς. Ο Ιβάνοβιτς, λέω. Ο Γιωβάνοβιτς τον Μπακασέτα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός με τον Ιωαννίδη, έτσι όπως εξελίχθηκε το δεύτερο μισό, που είναι και δικό του δημιούργημα, ενώ και του Γιωβάνοβιτς δημιούργημα. Θα ήταν μια. Κοίταξε, αυτό στη λογική του έχω. Αυτό στη λογική του έχω έναν ισχυρό πρόεδρο. Είναι χαζομάρα. Αυτό το ίδιο είχε κατακριθεί ο Αγγελάρας. Είχε κατακριθεί ο Αγγελάρας. Ναι. Που είπε ότι ο Άγγελος δεν θέλει παίκτες με μεγάλα συμβόλαια. Αλλά ο Άγγελος το είχε εξηγήσει. Γιατί μπαίνοντας μέσα με γούμενο. Ναι. Και βλέποντας ότι μπορεί να υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής με 700.000 λέμε συμβόλαιο. Ναι. Ο άλλος μπορεί να έχει 70 και να έχει να πληρωθεί 3-4 μήνες. Κατάλαβες. Κάποιοι μπερδεύουν, ναι, και δεν ξέρουν πού μπαίνει η γραμμή του να κάνω ένα παίκτη με μεγάλο συμβόλαιο και το να μην θέλω ένα παίκτη με προσωπικότητα. Mm. Γιατί υπάρχουν προπονητές που κατηγορούνται για αυτό. Και κατηγορούνται για μένα, για τα δύο ονόματα που βάλαμε τώρα στο τραπέζι, αδίκως. Ναι. Δηλαδή ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν γουστάρει να προπονεί προσωπικότητες, έχει πρόβλημα. Και το ίδιο, ας πούμε, και για τον Άγγελο παλιότερα, επειδή όλα αυτά μπερδεύονται με τα μεγάλα συμβόλαια. Κάπως έτσι. Έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση η ΕΠΟ και συγχαίρεται τον Ολυμπιακό. Αν νόμιζα ότι γίνεται ο τελικός. Όχι, και συγχαίρεται τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Conference. Μία ερώτηση τώρα θα κάνω. Πότε το πήρε ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά? Πρόσφατα. Δηλαδή, τι χρειάζεται να αποφασίσουν. Οι δύσκολες ανακοινώσεις. Ναι, αυτές είναι δύσκολες ανακοινώσεις. Ναι, δηλαδή, τώρα ο πρόεδρος της ΕΠΟ, λέμε τώρα η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, ξέρεις τώρα είναι και έξυπνη. Εκ μέρους εκτελεστικής επιτροπής. Καλά, μπορεί να το έστειλε χθες προχθές την Ελλάδα. Ακού λέω, ρε φίλε, λέει. Εκ μέρους εκτελεστικής επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ναι. Δηλαδή η εκτελεστική επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ναι, μάλιστα. Γιατί ξέρεις τώρα, είναι λίγο δύσκολο για τον Παλτάκο να πει ο πρόεδρος της ΕΠΟ συγχαίρει τον Ολυμπιακό τη στιγμή που πριν από ένα χρόνο του πέταξαν φούστα στη μάπα. Ναι.
Έχει, καλά, εννοείται. Έχει αρκετά μηνύματα για Γερακλή και για τελικό. Θα τα διαβάσουμε μετά. Για Γερακλή είπε. Για Ηρακλή και τελικό. Γερακλή είπε. Γερακλή. Γερακλή είπε. Έχω βαρ. Και να είπα Γερακλή. Τώρα επειδή λέω για Ηρακλή, τώρα στον άλλο τον τσιμετοβιομηχανία. Μιλώντας πάλι για τις καινοτομίες του Ηρακλή, για ένα πιο κλιματικά ουδέτερο και αηφόρο κατασκευαστικό κλάδο, εμπλουτίζει διαρκώς το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του με προηγμένες λύσεις που συνδυάζουν την καινοτομία με το βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Προτείνει λοιπόν τη σειρά EcoPact, που είναι η πρώτη πράσινη σειρά σκυροδέματος στην ελληνική αγορά, για να χτιστούν αηφόρες κατασκευές με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και μείωση εκπομπών άνθρακα κατά 30% σε σύγκριση με το παραδοσιακό σκυρόδεμα. Η σειρά EcoPact είναι κατάλληλη για κάθε κατασκευαστικό έργο υψηλών απαιτήσεων και ιδανικά για έργα όπως σύγχρονες κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, έργα υποδομής, δημόσια κτίρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσεία. Ωραίο. Ωραία πράγματα. Τα πιο ωραία έρχονται τώρα, γιατί ακολουθείς Μαράγδα Μπασάκου με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Παίζουμε τραγούδι μας για ταξίδι που σου έρχεται. Με αφορμή το σημερινό θέμα για με την έκθεση Πανελλήνες, ταξίδι. 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 Τραγούδι με ταξίδι. Γρήγορα, ρε Γιώργο. Ταινία. Ρε ταινία, μα ήθελα ταινία, θα σου έλεγα. Ταξίδι στα Κύθυρα. Ταξίδι στα Κύθυρα. Ναι. Τραγούδι σε ρώτησε. Σπασμένο καράβι. Σπασμένο καράβι είναι ταξίδι. Το καράβι το ταξίδι. Αδρεναλίνη! Ναι. Με ποιο συμφωνείς από τα δύο? Ποιο? Με αδρεναλίνη ή σπασμένο καράβι? Ρε, ένα τότε σαν τραγούδια τα ταξίδια έχουν γραφτεί. Ένα δεν μπορείς να μου βρεις. Ταξίδι. Μου ταξε ταξίδι να με πας ένα τραγούδι. Α, μου που ναι. Ταξιδε. Ένα καράβι. Η ζωή εδώ τελειώνει και αυτό είναι ένα ταξίδι προς την νέα. Τι είναι αυτό, ρε, πες ένα. Ε, δεν λέω! Δεν λέω! Όχι! Όχι! Δεν ξέρει! Διάλειμμα! Εδώ είναι το ταξίδι. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι. Ορίστε, το λες Μαράγδα. Ναι. Ταξιδιάρα ψυχή. Ταξιδιάρα ψυχή, άντε. Άρχισες να λειτουργείς, επιτέλους. Ναι. Ταξίδι, το ταξίδια που έπινα. Ταξίδια που έπινα. Απαράτε μάτω. Απαρατήστε με. Απαρατήστε με. Άντε. Ναι, για την Ιθάκη. Να βρεις μια καντίνα ανοιχτή. Γιατί θα πεινάσεις. Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε. Τέλεια, πόσα θα παίρνω? Στην αρχή 550 και πιο μετά 750. Ωραία, να έρθω πιο μετά τότε. Γεια σου ρε Πασχαλάρα. Γεια σου φιλαράκι μου. Πάω τάπα, τέρμα γκάζι. Μάλιστα, άστο το άλλο, δεν θέλω να το διαβάσω. Καλημέρα στον Διονύση. Καλημέρα στον Ανδρέα. Τον Ζαπουνίδη που λέει: αφού μένει ο Μάντζιος, η πλάκα δεν θα έχει τέλος. Καλημέρα, παιδες. Ο Γκαρσία θα βγει άνετα πέμπτος με Ατρόμητο και μετά θα πάει στον Πάο. Καλημέρα να δώσουμε στον Διονύση τον Κωστόπουλο από μαγικό καταθλιπτικό ασπρόμαυρο Λούντε Σάιντ Γερμανίας. Με συνδεσμάρα πάω ακόμα στο Λούντε Σάιντ. Έτσι, μην τρελαθούμε. Χαιρετισμούς εκεί στην Ανά και σε όλα τα παιδιά. Λιμάνι, Γιάννη μου, λιμάνι είναι το Λίβερπουλ. Εκεί που βγήκαν και οι μεγάλοι Beatles, λέει ο Γιώργος ο Κοκάρης. Ναι, δεν είπαμε ότι δεν είναι λιμάνι. Ναι. Είπαμε τι είναι αυτό που το κάνει λιμάνι, θάλασσα ή ποτάμι. Άντε, λίγο να παρακολουθούμε την εκπομπή τώρα. Καλημέρα. Να παρακολουθούμε την εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο μου του DJ, το Μάνο, ο οποίος χθες δεν διάβασα το μήνυμά του, δεν μου στείλε μήνυμα ο Μάνος για να παραπονεθεί. Απλά δεν προδιαβάσαμε πολλά. Ίσως εγώ δεν έδωσα να καταλάβουμε σωστά, γιατί λέει εσύ Γιώργο, εγώ ήμουν εκεί, είδα και να κατεβάζουν πράγματα, να πηγαίνουν μέσα στην Τούμπα για να ετοιμάζουν για τη φιέστα. Εγώ αυτό που είπα και ίσως δεν το έδωσα καλά, Μάνο φιλαράκι μου, να καταλάβουμε όλοι, είναι ότι δεν διέρευσε καμία φωτογραφία μέσα από την Τούμπα ότι η φιέστα είναι έτοιμη. Ναι. Το σκηνικό, αυτό λέω. Ναι, καλημέρα πάντως, να είσαι καλά φιλαράκι μου. Ο Παναγιώτης γράφει: σε περίπτωση που πάρει το Μαουρίτσιο Σάρι ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να έρθει στον Πάοκο την μπάλα για να συνεχίσουν την κόντρα τους. Απλά λέω. Απλά λες. Καλό. Καλό. Καλημέρα στην Ειρήνη. Που λέει αληθώς Ανέστη, καλημέρα με υγεία, καλά που έχω εσάς και περνάει η ώρα μου στη δουλειά. Ναι. Με τον Αποστόλη εκεί μαζί. Μη μαλώνετε, βρε, δυο αδέρφια είστε. Θα φύγω από τη ζωή με την πίκρα ότι μαλώνετε, λέει η κυρία Ιατρίδου. Καλημέρα, κυρία Ιατρίδου. Καιρό έχουμε να δούμε. Πού είσαι, κυρία Πρόεδρε? Ας τον βρε Γιάννη να μιλήσει, αφού βλέπεις εκνευρίζεται. Πώς ναι. Με νιώθουν, καλά, οι δεν γυναίκες. Δεν μου χρειάζεται. Τι κάνουν οι γυναίκες. Τι σε κάνουν, για τις λεκτικές. Με νιώθουν, ναι. Σε νιώθουν, ναι, σαν ναι, γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Τζον το Μουμούρι το φιλαράκι μου. Εσύ αν κατάλαβες ότι αυτό το σκηνικό είναι πηγάζει από εμπάθεια προς τον Κυριάκο, λάθος κατάλαβες. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Βίκτορ γράφει: καλημέρα στην ομορφότερη παρέα. Μετά από τόσες φορές που έχουμε επικοινωνήσει, δυστυχώς μόνο μέσω ίντερνετ, αν και θα ήθελα να σας γνωρίσω από κοντά. Έχεις ταβέρνα.
Βάζουμε σε ρωτή. Κριτήρια. Βάζουμε σε ρωτή, έχει τα βέρνα. Παίρνω το θάρρος να σας πω το εξής. Ρε Βόδια, κάνετε εκπομπή τουλάχιστον, βάλτε τα κινητά στο αθόρυβο. Δεν γίνεται γιατί ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν παίζουμε μηνυματάκια. Α, μπράβο τώρα. Καλά, σωστό κι αυτό. Επίσης, τι θέτε. Τη μία κλειστώ το κινητό μου και να λέει ο Πάγκος δεν έχεις κινητό, δεν σε βρίσκω ποτέ. Ναι, ή φέβαια, αυτό, είναι, να κάνουμε. Αυτό είναι μια επιχειρηματολογία ενός πρωτοετούς φοιτητή νομικής που πάει και πιάνει τα άκρα. Δηλαδή δεν υπάρχει για τον Γιώργο το να έχω κινητό αλλά να το έχω και στο αθόρυβο όπως το έχουν εμείς, ας πούμε. Καλημέρα στο Βίτεν Γερμανία. Πού το Βίτεν, Βίτεν. Βίτεν ή Βέμπτιν. Βίτεν. Βίτεν. Εν τω μεταξύ, Πάγκο, έχω πάθει ένα κοκομπλόκ προχθές. Διάβασε το μήνυμα του φίλου μου. Καλημέρα, λέει, από Μόνο Βίτεν Γερμανίας. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό λέει, το φιλαράκι μας ο Πάνος. Έχω κάνει ένα. Κλείνω σπίτι Airbnb. Τώρα Airbnb, ναι, ρε παιδί μου, για Ολλανδία. Βρίσκουμε μια σπιταρόνα και τα λοιπά. Τούμπανο και φτηνή. Εβδομαδιάτικη προπόνηση ενός ποδοσφαιριστή. Σωστό. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, τον Άγκου, από Λίβερπουλ, Σίδνεϊ, Παοκάρα. Τώρα εδώ στο πάρκο, εγγονός Αλέξανδρος παίζει ποδόσφαιρο, είναι βράδυ. Φωτογραφία. Ο εγγονός, τώρα πάνε για βίντεο. Ναι, ρε, πάει για χειμώνα τώρα εκεί, έτσι. Καλημέρα. Παιδιά, να ξέρετε, σας απολαμβάνω ανάμεσα στις διαφημίσεις. Να Γιώργος από Ντίσελντορφ. Κάτσε, δεν είπε να διαβάζω όλα τα μηνύματα. Έχεις δίκιο. Από Ντίσελντορφ. Τελείωσες. ο Δημήτρης γράφει: καλημέρα, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε όλοι από λίγα για να κεράσουμε ένα μπουρνουζάδικο. Ούς θα πω, δεν τα διαβάζω. Τον Γιάννη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα για εσάς εκεί, για εμάς εδώ. Τι είναι μπουρνουζάδικο. Μπουρνουζάδικο τι είναι. Άμα εσάς. Τα κόκκινα φανάρια, τα ξέρεις. Τα ξέρω. Αυτό γιατί, είναι το μπουρνουζάδικο. Γιατί είναι μπουρνουζάδικο. Τέλος πάντων, εντάξει, όχι. Ας το να πάει στο διάλογο. Δεν ήξερα το πάει τάπα. Θεϊκό μήνυμα του DJ του Μάνου. Τώρα καταλάβαμε γιατί ο Ζαΐρης πηγαίνει στο Τσιρτσίρ Μεζέ. Γιατί. Γιατί ανοίγει πρώτα την εγκυκλοπαίδεια του Κουστό και επιλέγει την Αβάη. Τσιρτσίρ Μεζέ. Ωραίο Μάνο. Ακούστε τώρα, ωραίο. Τσιρτσίρ Μεζέ είναι καταπληκτικό. Του Τσιρτσίρ Μεζέ στον Εύωσμο. Καρόλη και Δημητρίου 9. Μα έχει κάνει θεού η. Ποιο. Γιατί. Να μα πάει. Α, συνέχεια μου λέει πολύ θα σας πάω στον Εύος μου. Ναι. Τι, μήπως δεν είναι για καλό, ρε Γιώργο. Και εγώ αυτό είναι επιμένει. Λέει τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα και τελείωσε και η εκπομπή του Ντέμι με τον Πάγκο. Ναι, εγώ ήμουν το πρόβλημα, όχι εσύ δηλαδή. Ναι. Και λέω πρέπει να ο Γιάννης να αποφασίσει. Α, ο Γιάννης να αποφασίσει. Α, εντάξει, οκ. Τσιρτσίρ Μεζέ στον Εύωσμο, μαγαζάρα και θαλασσινά βεβαίως, τώρα μια που το φέρει κουβέντα. Και η Πασάκο επιβεβαιώνει. Κάτι... Λέει το μαγαζί στον Εύωσμο είναι καταπληκτικό. Ναι, κάτι ζουμερά μπιφτέκια, κάτι ζουμερά και φτεδάκια στη σχάρα. Εντάξει, δεν λέω μόνο. Τώρα πιάσα τους κοιμάδες, αλλά έχει κάτι μπριζόλες, κάτι καραμελωμένα μπριζολάκια. Εκείνο το καραμελωμένο. Κάτι μεζέδες τώρα για τα τσίπουρα, για τα ούζα σας. Άστα να πάνε. Καλημέρα και καλή δουλειά στα παιδιά στο Βεζινάδικο στην Πόρπη. Λέει η κυρία στο χείρο διαχειρό. Ναι. Μπάμπι Στόκα, Καρτ Ποστάλ, τραγουδάρα για ταξίδια. Ωρε Κωνσταντίνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ποιο το γράφει, ποιο σα λέει. Ο Κωνσταντίνο από το Κιλτζή. Μπράβο, ρε Κουφάλογο, δεν άκουσε. Αν νόμιζα είπε Κωνσταντίνα από το Κιλτζή, γι' αυτό πήρα παραπάνω φορά, αλλά και Κωνσταντίνο θα έξω να κάνω. Βολεύεσαι και με τον Κωνσταντίνο. Όχι, δεν βολεύω με τον Κωνσταντίνο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βρε το ρε! Βολεύω με το τραγούδι. Βρε το. Αν γίνεται να βάλουμε αυτό είναι φοβερό τραγούδι. Ακούστη σε λέμε με ένα. Και τώρα χάρη εκπομπή έχουμε ρε χάρη. Μην τον απασχολεί. Ναι. Αν μπορούμε να βάλουμε Καρτ Ποστάλ από Μπάμπι Στόκα. Στόκα. Ή αν μπορούμε. Okay. Τώρα που μου ήρθε καπάκι το άλλο, πώς λέγεται τη γαλάνη η εκδρομή. Ήθελε κάτι, λέει, ναι. Ραμστάιν βλέπει από χθες. Θέλουμε το Καρτ Ποστάλ από Στόκα. Ραμστάιν παίζουμε σήμερα. Καλημέρα. Μα βάλε τουλάχιστον, βάλε κάτι από χθες. Κάτι, Ραμστάιν. Πες καλημέρα στην Περσεφόνη. Γεια σου, Περσεφόνη. Ξανά. Γεια σου, Περσεφόνη. Μπράβο. Τελειώσαμε. Περσεφόνη στη μυθολογία δεν ήταν κάτι. Δώστε. Κάτι ήταν. Όχι, καλό. Καλό. Γεια σου, την Περσεφόνη, να τελειώνουμε. Γεια σου, Περσεφόνη. Καλημέρα στον Κώστα το Σάρι. Καλημέρα, παιδες. Δώστε πληροφόρηση στο λαό για τα διαρκεία τη Τούμπα. Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί βγήκε. Όχι. Το αφήνω είναι πολύ νωρίς. Δεν είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Τι να δώσουμε, ρε παιδιά. Πολύ νωρίς. Το πολύ νωρίς δεν είναι σχετικό. Μέσα στον Ιούνιο θα βγουν οι ανακοινώσεις. Ρε Γιώργο, ούτε ο Μάιος δεν βγήκε. Σήμερα βγαίνει. Εντάξει, μέσα στον Ιούνιο δεν είναι νωρίς τώρα. Εντάξει, γιατί τσατίζεσαι, ρε. Πολύ νωρίς δεν είναι, λέει μέσα στον Ιούνιο. Ναι. Αύριο Ιούνιο είναι. Εντάξει, αύριο που είναι Σάββατο. Πότε πέσει άδεια. Θα δούμε, δεν ξέρω. Θα δούμε. Πώς λέγεται με ποιον η εκδρομή, Δήμητρα Γαλάνη, η εκδρομή, πώς λέγεται μαζί με αυτό το τραγούδι, φοβερό τραγούδι, το λέω για ταξίδια, με αφορμή το.
Με αφορμή το θέμα για τις έκθεσεις. Όχι, ρε, δεν είναι δύο μέρες μόνο. Δύο μέρες μόνο το παπακαλιατίζει τώρα. Επικίνδυνα. Παπακαλιάτι τώρα. Γιατί, δύο μέρες μόνο. Δεν έχει κάνει ποτέ σχέση με τον... μαμά. Τι. Να το. Δρομή. Δεν πάει για την εκπομπή, δεν πάει. Δεν πάει. Έχει περιφερειακό κίνηση. Άσε τουλάχιστον να τιμήσει ένα και 5 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα τιμήσει ένα και. Μη μετράς όμως, από μέσα σου μετρά. Το άλλαξε. Τελειώσα τα δευτερόλεπτα. Τη ζωή πάει και. Καλημέρα και πάλι, Διονύση από Lunden Site. Πάλι δεν διάβασα την εικόνα που έστειλα μαζί με το μήνυμά μου. Ρε φίλε, δεν άνοιξε. Συγγνώμη, τη φωτογραφία αυτή εδώ λέει ρε εσύ. Αυτό 7 και 4 είναι το μήνυμα. Όχι, 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 την έστειλε και σε εμά. Εγώ φταίω. Από το Lunden Site έστειλε και αυτή τη φωτογραφία, ρε Σιγιάννη. Ένα πιτσιρίκο στην Τούμπα. Μπράβο, κάτσε λίγο να το δω. Περίληπο ο αρχηγό τη ΚΑΠΑ1 είναι το μοναδικό τμήμα του ΠΑΟΚ που δεν παίρνει φέτο το πρωτάθλημα. Αυτό ναι. Είναι ο γιο, ο Διονύση. Δεν ξέρω, ότι και να είναι, να είναι καιρό. Αλλά είναι έξυπνο ευθεία αυτό. Πολύ ωραίο, ναι. Η ΚΑΠΑ1 δεν πήρε πρωτάθλημα. Βάλα από κάτω. Άρι, άρι, άρι. Ο. Για το μάτι την Κυριακή, το, ναι. Το δεύτερο. Σήμερα παίζει η Παναθηναϊκό Άρη το πρώτο. Ναι. Θα κρεμάσει, θα είναι φιέστα για τον Παναθηναϊκό. 18.000 sold out, εντάξει εννοείται, γιατί είναι το πρώτο μετά το Final Four του Βερολίνου. Θα κρεμάσει το λάβαρο του 7ου στην οροφή. Έχει βγάλει ένα κύριο χθες ο Παναθηναϊκός. Ελάτε νωρίς, πάρτε θέσεις και κάτι τέτοια. Ναι. Την Κυριακή όμως είναι το δεύτερο μάτς. Και θα γίνει sold out, γιατί πρέπει να αποθεώσει οι φίλοι του Άρη, ναι, αυτή τη μεγάλη υπέρβαση που έκανε ο Άρης φέτος. Και έχουμε τα ονόματα των τυχερών. Ξεκινάμε. Καλτσίδου Αλεξάνδρα. Μάλιστα. Τσομπάνογλου Ασπασία. Από κάτω ακόμα Ραμστάιν με τον Μιχαήλ. Χατζη Αλεξίου Παναγιώτα. Κοίτα να δεις τώρα τις γυναίκες. Καλά λέμε ότι οι γυναίκες γουστάρουν μπάσκετ. Ναι. Ας ακούει όμως από κάτω λίγο. Ναι, αλλά να πω τα ονόματα να τα ακούσει. Εντάξει, κάνει μια παύση να ακουστεί και να μπουφ. Μια παύση φορά. Μια θα κάνω. Παύση καλή. Εσύ εκτίμε. Μάχ του γύρω από κάτω. Τώρα δεν λέω. Λοιπόν, Βλάμος Παναγιώτης, Ποτούρης Δημήτρης, Καλτσίδου Αλεξάνδρα, Τσομπάνογλου Ασπασία, Τσιάλας Γιώργος και Τσιάλας Αθανάσιος, Καρίδας Αντώνιος, Σαβάνης Μιχαήλ Αλέξανδρος, Γεωργαλής Γεώργιος, Χατζη Αλεξίου Παναγιώτα και Καστανάς Μάριος. Αυτή είστε οι τυχεροί, οι 11, οι οποίοι θα δείτε τη μεγάλη αριανάρα κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης. Το δεύτερο μάτς που θα γίνει στο Nick Gallen Hall. Λέγαμε για ταξίδια, ψάχναμε τραγούδια. Προλάβαμε, πήραμε ένα δευτερόλεπτο, ακούσαμε κάτι που ζήτησε η εκπομπή. Πάλι ευχαριστημένη. Πάλι ευχαριστημένη. Ταξίδια σημαίνει Aegean. Μπράβο. Aegean συνδέει τη Θεσσαλονίκη, η Aegean, με 20 μοναδικούς προορισμούς στο εξωτερικό με απευθείας πτήσεις. Τώρα λέμε για απευθείας πτήσεις, έτσι. Ναι. Αυτή η μουσική, ξέρεις, είναι ταξίδι ωραίο. Πού? Βερολίνο. Με αυτό. Να συμφωνεί ο Καζαμπάκα. Και επειδή συμφωνεί ο Καζαμπάκα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Βερολίνο να πα. Συμφωνώ όμω και εγώ. Τις μπύρες σου και να ξέρει ότι εγώ θα πάω Βερολίνο απευθείας με Aegean από Θεσσαλονίκη. Πήρε και μπρέτσελ. Και μπρέτσελ. Και μπρέτσελ. Να χωνέψει με τον μπρέτσελ, ρε φίλε. Μπείτε στο aegeanair.com. Πάρε ένα σνίτσελ. Τι σνίτσελ. Μπείτε στο aegeanair.com. Ναι, πάρε λίγο εγώ. Μπείτε στο aegeanair.com, μάθετε τα πάντα για τα ταξίδια σας με την Aegean. Για να λέτε έχω πάει, έχω πάει, έχω πάει. Α, στα μάτι. Ωραία, ωραία. Έχετε πάει, Red Rock! Έχω πάει. Μπράβο, κι εγώ. Πρώτο χιλιόμετρο Λατίνης Θέρμης, εμβληματικότατο κτίριο, τεράστιο πάρκινγκ. Ναι. Θα χαζέψετε μέσα. Απλά πρέπει να μην χαθείτε. Δηλαδή, άμα πάτε με τη γυναίκα, τα παιδιά, θα πρέπει να πείτε σε μία ώρα ραντεβού έξω. Εντάξει, από το κτίριο. Σωστό, μπορεί, ναι, να χωριστείτε όμως, σας εξυπηρετούν, ναι, εκεί οι πάντες. Απλά λες σε μία ώρα ραντεβού έξω από το κτίριο. Τα παιδιά εκεί εξυπηρετούν τα πάντα υπέροχα. Και έξω από το κτίριο, και redrockjeans.gr. Με τη θερινή κολεξιόν, ναι. Με θερινή κολεξιόν σας περιμένει και με προσφορές σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έχει από 25 ευρώ παντελόνια, που κάνεις από 20 ευρώ. Με τα πάντα θα γουστάρετε τρελά. Red Rock Jeans, μοντέλα. Μπαίνετε εκεί, βγαίνετε μοντελάκια. Και βγαίνετε, παίρνετε ένα τηλέφωνο και ξαφνικά από εκεί που ήσασταν άνεργοι, ψάχνετε για μια καλύτερη δουλειά, λέτε: όχρε φίλε, μάνα φεύγω Ολλανδία. Και θα σου πει η μάνα ζακέτα να πάρεις. Βρετ, μόνο τη ζακέτα χρειάζομαι να πεις. Γιατί όλα τα έχουν φροντίσει τα παιδιά στο Matchmaker. Έτσι όπως το κάνει το Matchmaker, είναι το νούμερο ένα γραφείο έβρεσης εργασίας σε 10 πόλεις Ολλανδίας. Μιλάμε για οδηγούς φορτηγών, εργαζόμενους σε γραμμή παραγωγής και εργαζόμενους με τεχνικό προφίλ. Τι σου βρίσκουνε, για να πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Τα πάντα. Σπίτι, δουλειά, ασφάλεια. Α, μπράβο, γιατί λες δουλειά, εντάξει, ρε φίλε. Σπίτι, μετά εγώ τι θα κάνω. Ναι. Σου λέει σπίτι, δουλειά, ασφάλεια. Και χωρίς κάποια χρέωση. Γράψτε τηλεφωνικό νούμερο όσοι το χρειάζεστε. 2311 1802 29.
2-3-11-18-02-29. Παρεπτόντως, Θανάση, αυτό που ακούσαμε είναι myth busted. Ε, λέει εδώ, γράφει ο Άγγελος. Ή άλλο είναι αυτό. Duhast. Α, Duhast. Ναι. Όπου δεν θέλω να τελειώσω εδώ τώρα. Εγώ θέλω. Έχω μια διαστροφικότητα. Και μιστά με τη μάχη, μάνα μου. Όταν φύγουμε, τα βάζω, Θανάση, αυτά, τα βάζει ένα timing τέτοιο που γουστάρω τρελά, ρε. Εγώ θέλω να πάω να φάω και μιστά με κοιμά. Τώρα δεν θέλω να κλείσει. Θέλω να πάω. Πάνε, ρε Γιώργο, πάνε, πάει. Πάνε, πάει. Θα κλειώσουν, ρε παιδί. Εσύ κοπήγε. Εφεύγω, γεια σα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Τσιράπη και τον Θανάση Καζαβάκα για τόσα. Τώρα δίλεπτη ρότας Μαρίνα Μπίκου και ακολουθεί εκπομπή στη Σέντρα. Απολαύστε υπεύθυνα.